και ο κύριος Τρανάκος Γιώργος, πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Φορδίου. Ο κύριος Ιάκωβος Σπόρτος, δημοτικός σύμβουλος. Και μπαίνουμε τώρα στην ημερήσια διάθεση. Πρόεδρε, ναι. Μπορούμε να πούμε πρώτα το 22ο και 23ο θέμα, επειδή έχουν έρθει και από το κ. Λιμενάκη, ναι, για να μην συζητήσουμε. Η διατροφική κοινή πολιτική απόφαση που υπήρχε, η αρχική κοινή πολιτική απόφαση που υπήρχε έλεγε το 2012 δηλαδή, το 2010, έλεγε ότι όλες οι εταιρείες μίσθωσης ιδιωτικών οχημάτων, ρεντεκά δηλαδή, έπρεπε υποχρεωτικά κατά τη λειτουργία τους να έχουν ιδιωτικό χώρο στα αυτοκίνητα των οποίων κατέχουν. Η τροποποίηση που ήρθε του 2012 έδωσε ένα παράθυρο σε έναν αριθμό των εταιρείων που έχουν κάτω από 10 οχήματα να μπορούν να αφήνουν ελεύθερα τα αυτοκίνητά τους σε ελεύθερους χώρους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το πρόβλημα αυτό δεν είναι το θέμα μας. Ο μόνος τρόπος να το αντιμετωπίσουμε αυτό, μάλιστα εγώ θα ήθελα να τονίσω κάτι άλλο. Έχω καταφέρει και μία γνωμοδότηση του συνηγόρου του πολίτη, η οποία αναφέρεται ρητά σε αυτό το πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει σε πολλά νησιά της Ελλάδας και στο κέντρο της Αθήνας ακόμα, με τις καταλήψεις πεζοδρομίων και χώρων, ελεύθερων χώρων από εταιρείες ενοικίας αυτοκινήτων, την έφοδο πέρα 27 Μαρτίου, την οποία καλεί βέβαια και το κεντρικό κράτος να λάβει κάποια μέτρα τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου, αλλά από εκεί και πέρα βέβαια και τους τοπικούς φορείς να δουν πώς μπορούν σε τοπικό επίπεδο να λύσουν το πρόβλημα. Κάπως έτσι λοιπόν θα πρέπει να κινηθεί εδώ και ο Δήμος Σάνδρου, αν θέλει λίγο να συμβάλλει σε αυτό το κομμάτι που πρέπει να κινηθούν αρχών, να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα που υπάρχει κυρίως κατά τους επόμενους μήνες. Η εισήγησή μας εδώ πέρα και προς το τοπικό συμβούλιο, έτσι, σαν αστυνομική και ελληνική αρχή, είναι το δημοτικό πάρκι το οποίο υπάρχει μπροστά στο χώρο του λιμανιού, τουλάχιστον κατά τους θερινούς μήνες, Ιούνιο-Ιούλιο, άσχετο. Στα σχολεία, στο πάρκι στα σχολεία. Να μην σταθμεύουν εκεί πέρα αυτοκίνητα ρεντεκά όταν αυτά δεν εκπληστώνονται. Έτσι. Δεν εννοώ μόνο βέβαια να το έχει πάρει ο πελάτης και να το χρησιμοποιεί γιατί να κάνει μια βόλτα ή να βρεθεί στο λιμάνι. Αλλά όταν αυτά δεν εκπληστώνονται, να μην βρίσκονται στο χώρο και να μην καταλαμβάνουν δηλαδή ελεύθερο το μέσο χώρο. Κάλλιστα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τα δημοτικά πάρκι χωρί να μπαίνουν στην απαγόρευση του νόμου. Ερώτημα, πώς θα γίνει η αστυνόμευση? Αυτό θα γίνει το έλεγχο από την αστυνομία. Εδώ είναι αν υπάρχουν τέτοια αυτοκίνητα τα οποία δεν έχουν κλειστοποιηθεί. Τα μισθωτήρια, να δούμε. Ποια αυτοκίνητα έχουν κλειστοποιηθεί. Αν η τάδε πινακίδα δεν έχει κλειστοποιηθεί την τάδε ημέρα, δεν πρέπει να υπάρχει κλειστό πάρκι. Αν γίνεται ένα προληπτικό έλεγχο, εγώ να ζητήσω για πινακίδε. Κοιτάξτε να δείτε. Και αν αυτό και το άλλο αυτοκίνητο το οποίο έχει εκεί στα στρεμμένα, εάν υπάρχουν μισοτήρια συμβόλαια. Εάν δεν υπάρχουν μισοτήρια συμβόλαια. Και κάτι άλλο, κύριε Γενική, και προ το Δημοτικό Συμβούλιο, η πρόθεσή μα δεν είναι εδώ πέρα να έχουμε σε κάποια αντιπαράθεση με τι εταιρείε ΡΕΝΤΕΚΑ. Η πρόθεσή μα εδώ πέρα είναι να βοηθήσει και εκείνη από την πλευρά του, να κατανοήσει το πρόβλημα, νομίζω ότι το κατανοούν όλοι. Να μπορέσουμε τουλάχιστον αυτό το νόμπο τουριστών που υπάρχει στο λιμάνι. Κατεβαίνουν τις απογευματινές ώρες να μπορούν οι άνθρωποι να κινηθούν ελεύθερα και οι επιβάτες και να μην δημιουργηθούν πληροφορικές συμφόρες. Ότι όλοι οι εταιρείες των ιστομένων αυτοκινήτων να πηγαίνουν να παρκάρουν στο δημοτικό πάρκι και στο σχολείο και όχι στην παραλιακή. Τίποτα και αυτοί καθόλου θα φύγουν όλα. Υπάρχει και μια σύγκληση που έγινε τοπικού συμβουλίου ότι και αυτοί συμφωνούν να φύγουν όλα τα αυτοκίνητα και ζώα από την παραλιακή. Γράψει λοιπόν ότι στο δημοτικό πάρκινγκ που βρίσκεται στον χώρο του λιμανιού να μην σταθμεύονται αυτοκίνητα red card όταν δεν εκπληστώνονται. Στους καλοκαιρινούς μήνες θα χρησιμοποιηθεί το δημοτικό πάρκινγκ του σχολείου. Προς εξυπηρέτηση. Το δημοτικό πάρκινγκ στον χώρο του λιμανιού. Στο δημοτικό πάρκινγκ. Στη χερσαία ζώνη του λιμένου δεν θα πρέπει να παρκάρει. Όχι, χερσαία ζώνη, δεν υπάρχει χερσαία ζώνη. Στο δημοτικό πάρκι το οποίο βρίσκεται στην είσοδο και έξοδο του λιμανιού είναι συγκεκριμένο το πάρκι. Δεν μπορούμε να κάνουμε. Στην παραλιακή ζώνη λοιπόν, είναι πιο σωστά ο κ. Γενικός έχει δίκιο σε αυτό. Γενικά λοιπόν να μην σταθμεύουν δηλαδή οι ρεντεκά στην παραλιακή ζώνη. Έτσι. Και στο δημοτικό πάρκι τη παραλία. Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο. Ναι, ναι, αυτό. Την παραλιακή ζώνη. Red card, όταν δεν εκπληστώνονται και μόνο για την περίοδο του καλοκαιριού, δεν έχουμε θέμα μετά. Και τους καλοκαιρινούς μήνες θα χρησιμοποιηθεί το δημοτικό πάρκινγκ του σχολείου.
Έτσι και αλλιώς μετά. Αυτό, ναι. Και ίσως να συμπληρώσουμε ότι αν υπάρχουν και προηγούμενες αποφάσεις, να ανακληθούν όλες, να μην ισχύει καμία. Δηλαδή, να ισχύει αυτό εδώ. Ναι, ναι, εντάξει. Και επίσης και ένα δεύτερο θέμα το οποίο... Είναι το 22ο θέμα. Κρίνεις απαραίτητο δηλαδή προμήθεια κάποια, να προμηθευτούν κάποιο τροχρονομικό υλικό κολονάκια σταθερού τύπου, διδωτά, έτσι ώστε να τα τοποθετήσουμε και στο Γάβρο και στο Μπατζίκο που έχουμε κάποιο πρόβλημα εκεί πέρα και με τα χτέλη υπάρχει ένα θέμα το οποίο σκέφτεται. Μας έχει υποδείξει και το χτέλη εδώ πέρα κάποια σημεία τα οποία θέλουν ιδιαίτερη προσοχή, έτσι ώστε να μπορούμε τουλάχιστον επειδή και οι υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες, το καταλαβαίνετε. Δεν μπορούμε να τρέχουμε παντού και να το λύσουμε λίγα και το πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι. Δεν γίνεται το πρόβλημα, παιδιά. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει και ένα θέμα, επειδή είναι τα παιδιά εδώ για το 21. Γιατί το 21, μια και πήγαμε 22-23, για να μην τους κρατάμε για όλα τα θέματα, που αφορά την παρακόρηση της κοινοχρήσης του χώρου για τοποθέτηση των τραπεζοκαθισμάτων στο Βασίλειο. Θα έλεγα, προτείνω να το συζητήσουμε κάποιον. Δεν είχα πάει κάτι τέτοιο. Γιατί είναι ένα θέμα, θα ήθελα να το επισημάνω και εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχουμε διαπιστώσει έτσι ότι και στο Βασίλειο και στο Κόρτι δεν έχουν ακόμα βγει αποφάσεις από την πλευρά του Δήμου παραχώρηση των χώρων στην παραλία για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. Εμείς, σαν υπηρεσίες και λόγω χρηστής διοίκησης, καταλαβαίνετε ότι έχουμε δώσει ένα περιθώριο στους ιδιώτες να συμμορφωθούν με αυτό το θέμα. Απλά πρέπει λιγάκι και εδώ και η πλευρά του Δήμου να τρέξει λίγο το θέμα έτσι ώστε να μπορέσουμε όσο το συντομότερο δυνατόν να κλείσουμε αυτή την εκκρεμότητα. Στην παραλία του Κορφή σχεδόν όλα τα καταστήματα. Δεν έχουν παραχώρηση χώρου για φέτος. Για φέτος. Για το 19. Ευχαριστούμε πολύ. Να λίγο την Αντριανία, το γραφείο του. Λοιπόν, να πάμε στο 21ο θέμα. Μισό λεπτό να στη διοίκηση που πρέπει να την επιδείξει και εμείς στο θέμα ασφαλείας, αλλά πρέπει όμως να λυθεί το θέμα γιατί... Λίγο πιο ξανά, μια μεταβατική έτσι λίγο. Όχι, πες πριν. Δεν ξέρω, είχαμε λύσει και πέσει, είχαμε κάνει κάποια τηλέφωνα για τις παραχωρήσεις χώρων. Είστε η κυρία. Κυρία Κολίτσα, είχαμε και μιλήσει και μαζί. Ναι. Έτσι. Απλά έχουμε διαπιστώσει ότι στην παραλία Κορφίου σχεδόν όλα τα καταστήματα και δεν έχουν πάρει ακόμα για φέτος αδειοδότηση ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην παραλία. Και επίσης είναι και τρία καταστήματα στο Μπατζή. Είναι υποχρέωση των καταστημάτων κάθε χρόνο για ανανέωση της άδειας να κάνουν αυτή τη διαδικασία. Στην αρχή του έτους. Στην αρχή του έτους. Δεν έχει γίνει ποτέ. Έτσι λέει ο νόμος. Και να πληρώνουν και τα προηγούμενα που όλη την ώρα κάνουν διακανονισμό, τα χρωστάμε και παίρνουν τα δύο. Και σε αυτό υπήρχε κάποιο θέμα. Το θέμα είναι ότι εμείς έχουμε ενημερώσει άπαντες να έχουν μέσα την εβδομάδα να κάνουν αίτηση για να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό. Απλά το λέω ότι μια παράκληση δηλαδή από την πλευρά μας έτσι να γίνει το γρηγορότερο αυτό. Λοιπόν, δύο θέματα είπαμε τώρα. Το 21ο ποιο το ζήτησε. Το 21ο. Ναι. Αφορά το θέμα παρακόλληση κοινότητα του χώρου στο Λαγκαδάκι. Και είναι τα παιδιά. Εδώ θα σα έχει δοθεί η εισήγηση. Του τοπικού την εισήγηση και όχι του αρμόδιου τμήματος του Δήμου. Ποια είναι η εισήγηση του Δήμου. Και πιστεύουμε του αρμόδιου τμήματος του Δήμου την εισήγηση. Πρέπει να ακούσουμε και τις δύο πλευρές. Να ακούσουμε πρώτα τι εισηγείται ο Δήμος. Εδώ έχω κυρία Μπενέα μια αίτηση. Λοιπόν, θα το συζητήσουμε. Το θέμα βάση της απόφασης του τοπικού συμβουλίου και στη συνέχεια αποφασίσει η ολομέλεια του τοπικού συμβουλίου. Δεν είναι σωστό. Διότι θα ακούσουμε τις δύο πλευρές, κάθε πλευρά έχει την άποψή της για το συγκεκριμένο θέμα. Εμείς δεν έχουμε γνώση πάνω στο θέμα αυτό. Οπότε τι να αποφασίσουμε, υπέρ ποιας πλευράς. Αυτό το τοπικό συμβούλιο με τι κριτήρια θα αποφάσισε 6 ο ένας, 2 ο
χωρίς να μας εξηγεί ποιος έχει ορθή προβολή, πρώτον. Δεύτερον, αφήστε με, σαν σύμβουλος πρέπει να ενημερωθώ. Αν αυτός ο χώρος είναι δημοτικός και πώς έχει καθοριστεί, είναι δίωδος ανθρώπων που περνούν, είναι πλατεία, είναι ταράτσα. Και τρίτον, πώς κατέληξε το τοπικό συμβούλιο να δώσει 6 στον μεν και 2 στον δε, χωρίς να έχουμε την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία θα μας λέει αν είναι δημοτικό, αν είναι πλατεία, αν παρεμποδίζεται η διέλευση πεζών καθόλου το 24ωρο και μία πρόταση της τεχνικής υπηρεσίας. Αν μου τα απαντήσετε αυτά, θα σας κάνω τις επόμενες ερωτήσεις. Θα θέλαμε να ακούσουμε τις δύο πλευρές. Ναι, αλλά να ξέρουμε γιατί... Εδώ είμαστε τα πούμε όλα. Στο κατάστημα των κυρίων και δύο τραπεζοκαθίσματα στο κατάστημα το δικό μας, χωρίς να αναφέρει ορθές προβολές, όψεις ή οτιδήποτε άλλο. Όταν έγινε ένα σούσουρο στο ΔΣ εκείνη τη στιγμή, η επίσημη γνωμοδότηση, η εισήγηση που βγήκε από το Συμβούλιο, ανέφερε για 6 τελικά τραπεζοκαθίσματα από την πλευρά του άλλου καταστήματος και δύο από την πλευρά τη δική μας, χωρίς πάλι να αναφέρει ορθές προβολές, όψεις ή οτιδήποτε άλλο. Να σας ενημερώσω λιγάκι σχετικά με την όψη και την ορθή προβολή του δικού μας καταστήματος. Δεν θα σας καθυστερήσω πολύ. Λοιπόν, η πρόσωψη του καταστήματος του δικού μας είναι 12 μέτρα. Η πρόσωψη του έτερου καταστήματος είναι περίπου γύρω στα 6 με 6,5 μέτρα. Η ορθή προβολή του καταστήματός μας είναι 14 τετραγωνικά μέτρα. Η ορθή προβολή του καταστήματος του άλλου δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 10 τετραγωνικά μέτρα. Άρα και αναλογικά, αν το δει κανείς. Σας λέω λοιπόν ότι ο νόμος που εφαρμόζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το Βασιλικό Διάταγμα του 1958, όπως τροποποιήθηκε από το 1980 του 80 το νόμο κτλ. Είναι παλιοί οι νόμοι αυτοί, αλλά δυστυχώς ακόμα αυτούς εφαρμόζουμε. Οι νόμοι λοιπόν οι συγκεκριμένοι λένε το εξής. Η χρήση των πλατιών διατίθεται στους εκμεταλλευόμενους στα περιφτάς καφενείας, αγροπλαστεία κλπ. Με απόφαση της Δημοτικής Αρχής ή της Κοινοτικής Αρχής. Επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης συνεχόμενου κοινόχρησης του χώρου, εφόσον δεν θέονται δικαιώματα άλλου δικαιωμένου της χρήσης. Εάν οι δικαιούμενοι της χρήσης είναι πλείονες του ενός, η χρήση του συνεχόμενου τούτου χώρου παραχωρείται αναλόγως κριτηρίων τοπικών, τουριστικών, πληροφοριακών, πρασίνων κλπ. Άρα λοιπόν, αρχικά από τα κριτήρια του μεγέθους των καταστημάτων και από το τι γινόταν μέχρι σήμερα, θεωρητικά το γεγονός ότι δόθηκαν αρχικά 12 τραπέζια και στη συνέχεια 6 τραπέζια στο έτερο κατάστημα, το οποίο είναι εντός του στενού και δεν έχει καμία ορθή προβολή στο συγκεκριμένο χώρο, το θεωρούμε ότι είναι εσφαλμένο. Λοιπόν, επιπλέον αναφέρει ότι αναλόγως της προσώψης του καταστήματος, άμα θέλετε να σας διευκρινίσω κάτι, μπορώ να το διευκρινίσω, αν παρακαλώ. Αναλόγως λοιπόν της προσώψης του καταστήματος, η χρήση του 70% του αντιστοιχούντος στην προβολή χώρου παραχωρείται στο κατάστημα, το υπόλοιπο 30% διατίθεται από τον Δήμαρχο ή την Πρόεδρο της κοινότητας στους εκμεταλλευτές, εφόσον η χρήση αυτό δεν παρακολουθεί την ελεύθερη χρήση του κοινόχρηστου χώρου. Στο συγκεκριμένο χώρο λοιπόν υπάρχει και διόδος, υπάρχει και πεζόδρομος, δεν κλείνει ολόκληρο ο χώρος, υπάρχει διάδρομος για διέλευση πεζών και τα καθίσματα τοποθετούνται. Αν θέλετε να γυρίσετε και μια φωτογραφία που έχουμε βγάλει από τον κοινόχρηστο χώρο για να την δουν οι υπόλοιποι. Πίσω από την πέργολα είναι ο κοινόχρηστο, ο διάδρομος και μπροστά από την πέργολα είναι ο κοινόχρηστος χώρος. Λοιπόν, σας δίνω και ένα σχεδιάγραμμα εδώ. Ο χώρος βρίσκεται μπροστά από την ιδιοκτησία. Από την ιδιοκτησία που λέει ιδιοκτησία, δεν θυμάμαι το όνομα Ιωάννου. Ιωάννου. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θέλω να σας αναφέρω και το εξής. Επειδή η εταιρεία μας δραστηριοποιείται εδώ στο νησί για περίπου 2 χρόνια και επειδή έχει επενδύσει αρκετά χρήματα στο νησί, αυτό σημαίνει ουσιαστικά. Πού είναι ο Μανώλης? Αυτά έχουν σχέση με την υπόθεση συγκεκριμένη, το ιστορικό κλπ. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να τηρούμε μια διαδικασία και να μην είμαστε δεκτοί. Δεν μιλάω. Όχι, λέω απλά. Δεν μιλάω τόσο χρόνο από τώρα. Θα ήταν προτιμότερο, αγαπητέ μου συνάδελφε, τα όργανα που είναι εδώ να με διακόψουν και όχι εσείς. Θα ήταν προτιμότερο. Τα όργανα δεν έχουν ακριβώς άποψη για την πράγμα. Δεν έχουν. Τα όργανα είναι εκλεγμένα. Είναι χωρίς να μιλάει ο πρόεδρος. Μιλάει τη δόξα στα καθόλου. Έτσι, κλείστα από τη σημαντικότητα.
Λοιπόν, δεν ξέρω αν όλο το τοπικό συμβούλιο, αν όλο το σώμα του ΔΣ γνωρίζει τον χώρο, γι' αυτό κάνω αυτή την ανάλυση. Αν μου πούνε όλοι οι παρεμπιστόμενοι ότι γνωρίζουν το σημείο, δεν υπάρχει λόγο να περιγράψω εγώ το συγκεκριμένο χώρο. Θα έρθει και ο μηχανικό σύνολο. Δύο λεπτά, είναι και ο μηχανικό σύνολο και ο εκπρόσωπο του τοπικού συμβουλίου. Ωραία. Ναι. Μπορούμε να δούμε και τα σχέδια του. Το πιθανό είναι ο οποίος το γνωρίζει τον χώρο. Αν θέλετε. Είναι ο κύριος Γρηγόρας. Ο κύριος Γρηγόρας το γνωρίζει γιατί και πριν 4-5 χρόνια εκεί υπήρχε πρόβλημα. Είναι και εκπρόσωπος του τοπικού συμβουλίου, ο κύριος Τουρλή. Ναι, αλλά ο μηχανικός έχει άποψη σε τεχνικά θέματα. Ωραία. Να πω κάτι τελευταίο λοιπόν. Η άποψη έχει το τοπικό συμβούλιο. Ναι, αλλά ο μηχανικός θα μας πει τι κοινότητος χώρος είναι, αν υπάρχει δίωθος ανθρώπων, ποιος έχει ορθή προβολή και αν έχει. Λοιπόν, σας αναφέρω λοιπόν κάτι τελευταίο αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, η ιδιοκτησία του κυρίου Ιωάννου έχει μισθωθεί από την εταιρεία μας. Υπάρχει μισθωτήριο. Όλη η προβολή της ιδιοκτησίας Ιωάννου είναι μπρος από την κοινότητα στον χώρο. Οι διαδικασίες και οι συζητήσεις για τη μίσθωση γίνανε από τις αρχές του καλοκαιριού. Ο κοινόχρονο χώρο. Κατέθεται αίτημα ο κάθε ενδιαφερόμενο στο τοπικό συμβούλιο και το τοπικό συμβούλιο ενέκρινε την παραχώρηση αυτών των ζητημάτων. Όπω και η γίνη δύο χρονιέ του 2018 για το συγκεκριμένο κατάστημα. Μιχάλη, λοιπόν, θέλαμε μία ενημέρωση από εσά. Να απαντήσω αν δώστε μου δύο λεπτά να ολοκληρώσω. Επειδή έγιναν δύο ερωτήσεις. Λοιπόν, επειδή ο συγκεκριμένο κατάστημα έχει τοποθετήσει το συγκεκριμένο ακινήτο μια δεξαμενή νερού εδώ και 1,5 χρόνο, βρισκόταν σε συνεννόηση για το τελικό μίσθωμα του ακινήτου. Οι τελικές συμφωνίες γίνανε αρχές του μήνα και το μισθωτήριο υπογράφηκε τις προηγούμενες μέρες. Λοιπόν, ναι, απλά σας ενημερώνω. Αν ξέρετε το χώρο, υπήρχε μια δεξαμενή μέσα στο ακίνητο, τοποθετημένη από το μπαρ εδώ. Έτσι κι αλλιώς, εδώ και ένα χρόνο περίπου 1,5 στο ακίνητο. Οπότε είχε παραπονηθεί κάποιο τρόπο η χρήση του, δεν τα βρήκανε στα οικονομικά, τελικά τα βρήκανε και υπογράφησαν μισθωτήριο. Λοιπόν, πέραν λοιπόν αυτού του γεγονότος και για να κλείσω όλο αυτό το κομμάτι, γιατί δεν ξέρω πάνω σας έχω κουράσει, η άποψή μας και η γνώμη μας είναι η εξής. Δεν θέλουμε να μην δουλέψει κανένα κατάστημα στην περιοχή. Έτσι κι αλλιώς, σκοπός όταν ήρθαν τα παιδιά το 17 εδώ ήταν να αναβαθμίσουν τον χώρο και την περιοχή και έτσι έχουν κάνει. Πολλοί κόσμοι έρχονται αποκλειστικά και μόνο για το συγκεκριμένο μαγαζί και για τον κόσμο που μαζεύεται εκεί. Αυτό λοιπόν που θέλουμε να δουλέψουν όλοι. Αλλά μια απόφαση η οποία στην αρχή εκθέτει για 12 τραπεζοκαθίσματα στο ένα κατάστημα και 2 στο άλλο και συνέχεια για 6-2, έτσι ώστε να πούμε εδώ πέρα μεταξύ μας, εντάξει τι έγινε ρε παιδιά, 6-1-2, άλλος πάρτε 4-4 και τα βρήκαμε, σε 66 τετραγωνικά χώρο, νομίζω ότι αυτό το πράγμα, τον κύριο και τον πρώτο που φύγει, είναι το κατάστημα το συγκεκριμένο, το οποίο λειτουργεί βάσει αυτού του χώρου. Λοιπόν, οποιαδήποτε άλλη πορεία έχετε και μπορώ να σας βοηθήσω. Για ένα τραπέζι με 4 καλέκες, δεν υπάρχει συγκεκριμένο χώρο που δεν είναι. Και ανάμεσα από τραπέζι σε τραπέζι διάδρομος. Σας παρακαλώ, παρακαλώ. Δεν πρέπει να υπάρχει και διάδρομος, ανάμεσα δεν υπάρχει. Καταρχήν και τα δύο τοπογραφικά και των δύο ενδιαφερομένων πλευρών δείχνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, υποθέστε επομένως ότι αυτή η κατάσταση που απεικονίζει διαφορά κυρίως την πέρβολα, θα σας δείξω ακριβώς που είναι το μεγαλύτερο. Αυτό το τοπογραφικό ή θα σας το πει και ο Μιχάλης. Το 4 είναι κοινό. Υπέρβολα είναι εκείνο το οποίο ενδιαφέρει γιατί αυτή βλέπει το λιμάνι. Το άλλο είναι κάτι τραπέζια σε έναν τύπο που μικρή σημασία έχει. Εγώ θα ήθελα, επειδή δυστυχώς έχω και το θλιβερό προνόμιο της ηλικίας, θα ήθελα οι νέοι συνάδελφοι να διατηρούν ένα ελάχιστο, δεν θα πω εγκυμότητας, αλλά θα πω ένα ελάχιστο ευπρεπίας και να μην προσπαθούν να παραπλανήσουν ιδίως δημοτικά συμβούλια. Ναι, δεν θα ήθελα λοιπόν σε αλλά κάνετε ό,τι λέω, να καταγράφω ότι δεν σας αρέσει την κίνηση. Δεν σας διέκοψα. Και δεν θα σας επιτρέψω να με διακόψω. Δεν θα ήθελα λοιπόν, θα ακούσετε τώρα, τι ήρθατε να μας πείτε, νομίζω να σας είμαστε κορόιδα. Λοιπόν, κάντε μου τη χάρη. Θα ακούσω τα πρόεδρε,
κανείς ναι. Και δεν θέλω να διαπλέξω. Να κάνετε ό,τι θέλετε. Να κάνετε ό,τι θέλετε. Εσείς μας προσβάλλατε τόση ώρα. Παρακαλώ πολύ. Λέγοντας αναγκαίνει. Όταν μιλάμε επί προσωπικού, το σοου που στείλουμε εδώ δεν έχει σημασία. Όταν μιλάμε επί προσωπικού, να κρατήσετε λίγο τις καταστάσεις. Λοιπόν, το ότι κάποιος θεωρείται ντόπιος και μπορεί να φωνάζει όπως θέλει, εδώ μιλάμε κατά μάμημα. Λοιπόν, παρενέσεις από κάποιον ο οποίος θεωρείται μεγαλύτερης ηλικίας από εμένα και πρέπει να έχει το στοιχειώδη σεβασμό, θα έπρεπε να τον έχει. Συνεχίζω και ό,τι δεν θέλω τον λόγο, θέλω να με προστατεύσετε εσείς. Είναι αυτό που λέω. Εμένα να προστατεύσετε. Αυτό θέλω. Και ό,τι έχω πει καταγράφεται και έχω την ευθύνη αυτών που λέω. Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει η ευθύνη σας. Πρώτον, δεν υπάρχει ορθή προβολή του καταστήματος για το οποίο μίλησε ο κ. Συνάδελφος στον συγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο. Ένα. Όποιος ισχυρίζεται ότι υπάρχει ορθή προβολή του καταστήματος της άλλης πλευράς στον κοινόχρηστο χώρο για τον οποίο μιλάμε, λέει ψέμα. Ένα. Δεύτερο. Ποιος είχατε υπομονή. Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε. Δεύτερο. Έρχεται εδώ και γίνεται μία συζήτηση για ένα οικόπεδο που θα μισθωνόταν, μισθώθηκε κλπ. Και αποκρύπτεται το γεγονός ότι το οικόπεδο αυτό δεν δικαιούται χώρου στην ορθή προβολή του, όπως η νομική σύμβουλος του Δήμου κατέθεσε και κατεγράφει στην συνέλευση του τοπικού συμβουλίου Μπατζίου. Επ' αυτού, ως νομικός σύμβουλος του Δήμου Ιδρούσας, επανειλημμένως έχω κερδισμένες αποφάσεις και στο Συμβούλιο Επικρατείας, τα οικόπεδα στα οποία δεν υπάρχει εν λειτουργία επιχείρηση, δεν δικαιούνται ορθής προβολής. Άρα λοιπόν, να μην λέμε πράγματα να δημιουργούνται εντυπώσεις. Τρίτον, αυτόν τον συγκεκριμένο χώρο δεν τον είχε εναλλάξει ποτέ κανένας, αλλά τον είχε 30 ολόκληρα χρόνια το μαγαζί Επαυλής, το μαγαζί των πλατών, το μαγαζί ιδιοκτησίας της κυρίας Λυγκύρου, και αυτή την πέργολα από την οποία μόνον έσοδα έχει ο Δήμος, ανεξαρτήτως εάν είναι νόμιμη ή παράνομη, αυτή την πέργολα λοιπόν, κάτω από την οποία αναπτύσσονται τραπέζια και την ημέρα και ο Δήμος εισπράττει λεφτά από τέλη αυτών που τρώνε, αυτή την πέργολα την κατασκεύασε ο Δημήτριος Μουστάκας, ο σύζυγος της κυρίας Λυγκύρου. Αυτή η πέργολα και αυτός ο χώρος όλα τα χρόνια αυτά, 30, μέχρι και το 2017, όχι όπως ανακριβώς κατατέθηκε το 2017, και το 2017 το είχε αυτός που μίσθωνε το μαγαζί Έπαυλης. Το 2018, μόνο πέρσι δηλαδή, επειδή έμεινε ξενίκιαστο το μαγαζί Έπαυλης, το τοπικό συμβούλιο και ο Δήμος και πολύ σωστά πράγοντας για να έχει έσοδα, παρεχώρησε τον χώρο στην επιχείρηση των παιδιών και πολύ σωστά έκανε. Επισημένοντας μέσα στο χαρτί της παραχώρησης ότι εφόσον το κατάστημα Έπαυλης ξαναμισθωθεί, θα επανεξεταστεί ο χώρος παραχώρησης. Το καθεστώς θα επανεξεταστεί, χωρίς να λέει πόσο % θα δώσει, θα επανεξεταστεί το καθεστώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και όλα τα άλλα που έχουν λεφθεί είναι παντελώς ανακριβή. Όσον αφορά τώρα, αυτά είναι συγκεκριμένα στοιχεία, έτσι, για να μην λέμε κουβέντες. Όσον αφορά τώρα το αν είναι σφαλμένη η απόφαση του τοπικού ή αν δεν είναι πλήρης, θα συνομολογήσω και θα αποδεχτώ, κυρίες και κύριοι σύμβουλοι, δήμαρχοι και κύριοι πρόεδρε, ότι πράγματι η απόφαση θα έπρεπε να μιλάει για συγκεκριμένα τετραγωνικά. Δεν μιλάει για τετραγωνικά. Και γιατί δεν μιλάει για τετραγωνικά? Γιατί ο καυγάς δεν είναι για τον τοίχο. Δηλαδή, ο κ. Γρηγόρας μπορεί να σας το πει πολύ καλύτερα από μένα, δηλαδή θα δεχτείτε την άποψή του, για να μην νομίζετε ότι εγώ λέω, εγώ δεν θέλω να μιλήσω με ονόματα, θα είχατε καλύτερη άποψη αν σας έλεγα μόνο τα γεγονότα όπως είναι. Αυτή εδώ είναι η θάλασσα. Εδώ. Αυτή είναι η θέα. Εδώ είναι ο τείχος του υποπέδου. Εδώ είναι από εδώ και εδώ. Εδώ είναι η ορθή προβολή του καταστήματος των κυρίων. Εδώ. Όχι εδώ. Εδώ. Αν λοιπόν αυτό εδώ κάνει ορθή προβολή διαγώνια, η Λοξά
να αποδώθανε μια νέα γεωμετρία στα 69 μου χρόνια. Καλά είναι που μαθαίνω. Το δικό μας δεν έχει, κύριε. Το δικό μας δεν έχει. Και αυτή η προβολή σε έναν τύπο. Εγώ δεν ήρθα να παραπλανήσω, ήρθα να πω την πραγματικότητα. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το πράγμα εδώ που είναι έξι τραπέζια στον τοίχο πλάτη του υποπαίδου που βλέπει απέναντι έναν άλλο τοίχο, στην ουσία δεν αφορά κανέναν. Ποιος θα πάει να κάτσει να μην πέναν τοίχο του πάτσι. Ο χώρος της Πέργωνας είναι αυτός. Είπαμε λοιπόν εμείς, γιατί στο τοπικό συμβούλιο ετέθη θέμα, δεν μπορείτε ρε παιδιά να τα βρείτε. Είπαμε αυτό το μαγαζί έχει το χώρο μπροστά του, έχει το χώρο εδώ που είναι τα σκαλοπάτια που μπορεί να βάλει τραπέζι και στο δικό τους το αίτημα θα δείτε ότι και εδώ έχουν ένα τραπέζι, στη δική τους την έτσι εδώ, να χρησιμοποιήσει και τα σκαλοπάτια. Και εν πάση περιπτώσει, ας πάρετε και δύο από τα 8 τραπέζια, μην μας δώσετε και τα 8 που είχε 30 χρόνια, δώστε μας τα 6. Να δουλέψει ένα μαγαζί. Η γυναίκα αυτή, εάν δεν πάρει τα εξτραπέζια, το κλείνει. Ο Δήμος δηλαδή θα χάσει ό,τι παίρνει από ένα μαγαζί. Όποια και αν είναι αυτά. Είπαμε λοιπόν, δώστε μας τα 6, δώστε τα 2 και άλλα 2 εκεί 4 και έχουν και όλα τα υπόλοιπα για να δουλεύουμε. Να δουλέψουμε και οι 2. Αποτέλεσμα ότι δεν τα πήραμε. Ο Δήμος έχασε όλα τα λεφτά του τριμηδέλου που θα εισέβαλε. Μπορούσαν να δουλέψουν. Απειλήθηκαν με αυτόφορο και εκείνο το οποίο με κατέπληξε, και αν δεν είναι έτσι κύριε Βαλή να μου το πείτε και να με διαψεύσετε, ήταν ότι προχθές τη συζήτηση του τοπικού βρέθηκα σε ένα πρωτοφανές επιχείρημα. Αυτή είναι η επιχειρηματικότητα. Όποιος φάει τον άλλον. Εάν αυτή είναι η άποψή σας εδώ στην τοπική κοινωνία, η επιχειρηματικότητα επιτρέπει να γίνονται καρχαρίες μερικοί εις βάρος άλλων, με γεια σας. Θα ήθελα μία απάντηση μόνο σε δύο πράγματα. Μία απάντηση σε δύο πράγματα. Και να τοποθετήσω πρώτα. Μία απάντηση σε δύο πράγματα. Μία απάντηση. Μία απάντηση σε δύο πράγματα. Μία απάντηση σε δύο πράγματα. Πρώτο. Το να πω λίγο δύο λεπτά για κάτι. Μόλις τελειώσει ο κύριος. Ναι, βεβαίως. Είναι εδώ εκπρόσωπος τοπικού συμβουλίου Βατζίου. Λοιπόν, δύο πραγματάκια μόνο να πω. Ας πιάσω το τελευταίο. Το γεγονός ότι θα κλείσει το κατάστημά μας και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε με αυτό, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να αφορά μια ευνομούμενη κοινωνία, γιατί αλλιώς θα πάει οποιοδήποτε με 50 ευρώ να νοικιάσει μια τρύπα η οποία δεν βλέπει πουθενά και θα ζητάει και ενόχληση στους χώρους. Ενώ άνθρωπος που δίνει 3.000 ευρώ ενίκιο θα πρέπει να μαζευτεί στο χώρο του ή να μαζευτεί στην ακρούλα του. Δεν είναι εδώ ο καθαρίς και το φαϊκό μικρό στον μεγάλο, είναι θέμα καθαρά νομικό. Να γίνει η χρήση του κοινόχρηστου του χώρου όπως ορίζει ο νόμος. Όχι όπως μας πιάνει το συνέστημα. Αχ, η κυριούλα με το κατάστημα των 100 ευρώ. Αχ, η κυριούλα και τελειώνω. Αχ, η κυριούλα με τα 100 ευρώ κτλ. Και το τελευταίο και πολύ σημαντικό, έγινε αναφορά εδώ από τον συνάδελφό μου ότι η Πέργολα χρησιμοποιεί το 30% με την Κρεπερή. Έτσι είναι πράγματι. Δεν είναι ψέμα αυτό. Το ψέμα όμως είναι το εξής. Όπως λέει μέσα ο νόμος, τους κοινόχρηστους χώρους τους λαμβάνει όποιος τους ετηθεί. Στον χώρο του μπαρ του συγκεκριμένου λειτουργούσε μία ταβέρνα, κάποιος κύριος Μανώλης Κάρλος, αν τον ξέρετε, δεν ξέρω κι εγώ, ο οποίος ουδέποτε ζήτησε τον κοινόχρηστο χώρο για να βάλει τραπέζια, γιατί το αρκούσαν τα τραπέζια που τοποθετούσε προς το κατάστημά του. Και γι' αυτό έπαιρνε πάντα όλο το χώρο, είπαμε. Γιατί ποτέ δεν τον ζήτησε κανείς. Όταν όμως ο χώρος ζητηθεί, πρέπει να μοιραστεί σωστά. Αυτή είναι η ουσία. Σχετικά με την απόφαση του τοπικού, είχατε δίκιο ότι δεν αναφέρονται τα τετραγωνικά, αλλά όλο αυτό έγινε στην προσπάθεια να βρεθεί μια λύση, να δουλέψουν και οι δύο να μην χαθεί το τρίμηνο και να γυαλίξει το θέμα. Αυτό ήθελα να πω. Όσον αφορά όλα τα γεγονότα που αναφέρατε, ήταν σωστά. Κάνανε τα παιδιά πέρσι την αίτηση για την παρακόρηση του κοινόχρηστου του χώρου του Πέργολα, επειδή ήταν κλειστό το Εκοβλή, με την προοπτική, με την προϋπόθεση, αν ξαναλειτουργήσει. Να γίνει σωστή μοιρασιά. Να γίνει μοιρασιά. Βέβαια. Αυτό. Να γίνει σωστή μοιρασιά. Η απόφαση, όπως και η δικιά μου και των υπόλοιπων που παρευρεθήκαν στο τοπικό, ήταν να ξαναγυρίσουμε στο προηγούμενο καθεστώς. Έγινε η πρόταση για τα δύο τραπέζια έτσι ώστε να βρεθεί η μέση λύση.
σε βάθος παραχωρείται το 70% βάση του διατάγματος. Αν το βάθος είναι 200 μέτρα για παράδειγμα, το 70% είναι 140 μέτρα, μένουν 60, μπορεί να δώσουμε και παραπάνω εμείς αδήμως, έτσι. Αυτό είναι ένα θέμα, δηλαδή το βάθος είναι σχετικό. Το 70 δίνεται, το 30 διαφραγματεύεται. Στην περίπτωση αυτή έχουμε 17 μέτρα συνεχόμενο κοινό στο χώρο. Ένα τμήμα είναι δρόμος, ένα τμήμα είναι... Θέλω να κάνουμε εισαγωγή για να καταλάβουν όλοι τι διαφορά. Λοιπόν, ένα τμήμα είναι γύρω στα 5 μέτρα είναι δρόμος. Με μία εσοχή. Όχι απαραίτητα. Γιατί έχει 5 μέτρα πλάτος. Μπορεί να δείτε το 70%. Δρόμος. Παραχωρείται και αυτό, δεν είναι πρόβλημα. Το φλέγον θέμα είναι η πλατεία, η οποία έχει... Είναι πλατεία. Ναι, είναι πλατεία. Είναι πλατεία Καμπανάκι λέγεται. Πλατεία Καμπανάκι λέγεται. Έχει οριστεί αυτό από την κοινότητα ως πλατεία. Είναι ένα πλάτωμα τέλος πάντων. Μικρή, μεγάλη πλατεία. Μια πλατεία. Η οποία μπορεί και αυτή να δοθεί αντίστοιχα. Είναι γύρω στα 10 μέτρα το μήκος της. Το βάθος είναι γύρω στα 6. Γιατί είναι κειμενόμενο, δεν είναι, αλλά είναι γύρω στα 6 μέτρα. Και είναι και ένα κομμάτι ακόμα, άλλα 2 μέτρα, το οποίο είναι ένα πλατήσκαλο. Τμήμα του δρόμου που συνεχίζει προς τα κάτω, τέλος πάντων, ή της πλατείας, δεν έχει σημασία. Μιλάμε για ένα συνεχόμενο κοινό στο χώρο 17 μέτρα. Ο οποίος πρέπει να μοιραστεί ανάλογα και όπως το αναφέρει το διάταγμα. Ερώτηση, Μιχάλη. Έχουν ορθή προβολή τα δύο καταστήματα? Όχι. Στην περίπτωση που υπάρχει πλατεία και δεν υπάρχει κοινό, ορθή προβολή, το κομμάτι αυτό, όταν δεν συμφωνούν, πάει στη δημοπρασία. Είναι απόψη. Έτσι λέει ο νόμος. Έτσι λέει ο νόμος, για να είμαστε με το γράμμα του νόμου, αφού έχουμε και δύο δικηγόρους εδώ. Εγώ λοιπόν τοποθετούμε ως εξής. Αν αφήσουν ελεύθερο ένα κομμάτι για να υπάρχει ελεύθερη δίωδος των κατοίκων και να μην έχουμε παράπονο όπως είχαμε πριν 6 χρόνια, αν θυμάσαι, στην ίδια περιοχή, και για να μην χάσουν την τουριστική περίοδο, γιατί μία δημοκρασία θα πάρει χρόνο, γιατί να μην το πάρουμε μισό-μισό, εποφελούμενοι και του καλού χώρου και του κακού από μισό-μισό. Το επίμαχο σημείο που σήμερα ερχόμαστε εδώ να συζητήσουμε είναι η πλατεία. Στην πλατεία αναφέρομαι με την πέργολα που από ό,τι είπες, η πέργολα είναι το φιλέτο και το άλλο είναι το τοίχο. Άρα, ή θα πάρουμε μισή-μισή πέργολα και μισό-μισό τοίχο, ή θα πέσει στην δημοπρασία, είναι η άποψή μου, μπορεί το συμβούλιο να πάσω κάτι άλλο. Η ιδιοκτησία Ιωάννου δημιουργεί ορθή προβολή προς τον κοινόχρηστο. Υπάρχει, προβάλλεται, όμως δεν αποκτά δικαίωμα γιατί δεν έχει κάποια ενεργούσα επιχείρηση ή κάποιο κτίσμα. Κτίριο το οποίο να παραχωρήσει αυτό που έχει το δικαίωμα σε κάποιον. Αν δημιουργηθεί κάποια κτίσμα ή δημιουργήσει ένα επιχείρηση σε αυτό το πράγμα, λαμβάνει όλη την ορθή προβολή προς την ίδια. Σε όσο χώρο προβάλλεται. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εφόσον υπάρχει. Εφόσον είναι βέβαιο. Εάν είχαμε μία εισήγηση του Δήμου και της νομικής υπηρεσίας του Δήμου, δεν θα τρώγαμε όλο αυτό το χρόνο για να προσπαθούμε ένα δημοτικό συμβούλιο με 28 θέματα να λύσουμε το πρόβλημα τώρα σε πλαφή του δημοτικού συμβουλίου. Από όλη αυτή τη συζήτηση προκύπτουν δύο προτάσεις. Δύο. Ή αποφασίζουμε αυτό που το τοπικό πήρε απόφαση ή αποφασίζουμε στη μέση. Αυτές οι δύο προτάσεις. Δεν είναι στη μέση. Στη μέση του κοινόχρηστου χώρου. Γιατί άμα πάει στη μέση, δεν θα πάρει την πέρβολα και θα πάρει το τοίχο. Θα έπρεπε να έρθει μια εισήγηση κυρίως από την τεχνική υπηρεσία που να έλεγε και να πρότεινε. Αυτή τη στιγμή για εμάς, οι οποίοι δεν είμαστε ειδικοί, που δεν ξέρουμε σε βάθος το νόμο κτλ., είναι πάρα πολύ δύσκολο μια απόφαση. Και η πρόταση δικιά μας, δηλαδή η λύση μας, είναι η εξής, ότι θα πρέπει να βρεθεί μια λύση να λειτουργήσουν κυρίως. Για τη φετινή περίοδο δεν το συζητάμε, δηλαδή. Πρέπει, πιστεύω, σήμερα να αποφασιστεί εδώ ο τρόπος με τον οποίο θα μοιραστεί αυτό το συμβούλιο. Δηλαδή, έχουμε ένα μήκος... Έχουμε ένα μήκος 17 μέτρα. Εμείς δεχόμαστε, μπορεί να διευκολύνουμε, ας πούμε. Εμείς δεχόμαστε την συγκεκριμένη εισήγηση να μοιραστεί ο κοινόχρηστος χώρος. Που είναι η πλατεία αυτή την ώρα, που έχει προφανώς θα κάνει την εφαρμογή, την υπηρεσία, από είναι από την προβολή που τελειώνει το κατάστημα των κυρίων, δηλαδή το κατάστημα έχει μια οδική προβολή συγκεκριμένη, φαίνεται από το μέτρο του, έχει μια σκάλα που βγαίνει κάτω, από εκεί και αφήνοντας 1,5 μέτρο από το σπίτι που βγαίνει
Γιατί ένα σπίτι, έτσι. Έτσι, 1,5 μέτρο οπωσδήποτε πρέπει να έχει είσοδο, μοιράστε το συγκεκριμένο χώρο για δείξει. Το μήκος ή τα τετραγωνικά. Είναι δική σας απόφαση. Τι λένε οι διεθνεί γι' αυτό. Και μετά θα προκύψει τι θα πάρει ο καθένας, είτε με το πλάτο. Εμείς θα σταθούμε στο τύπο το δικό μας, παρακολουθούμε να θέλω να το πάρω το πάρω και είναι. Αυτό είναι ένα στο τύπο μας. Θα πρέπει το τύπο. Ναι. Να μοιράσουμε το τύπο. Αυτό είναι. Για να μοιράσουμε το τύπο. 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 Για όπου, Μιχάλη, κύριε Κορά, ένα λεπτάκι, Συγγνώμη, αυτό που λέτε δεν γίνεται, διότι η ιδιοκτήτρια του σπιτιού, η οποία έχει πρόσωψη όχι μόνο για τον τύπο, η πλευρά της κοιτάει στον δρόμο, δεν δέχεται να μπουν τραπέζια και αν αυτή δεν δεχτεί, τραπέζια να μπαίνουν. Μετά από τον τοίχο είναι δημοτικό ο χώρο. Όχι, μπορεί να πω. Όχι, δεν μπορούν να μπουν τραπέζια εκεί γιατί κλείνει ο δρόμο και δεν περνάει. Μα το ρώτησα στο μηχάνη προηγουμένου. Υπάρχει κομμάτι που δεν μπορούν να μπουν τραπέζια. Υπάρχει κομμάτι που δεν μπορούν να μπουν τραπέζια. Αυτό είναι το μικρό κομμάτι που μπορούμε να κάνουμε. Το τοπικό συμβούλιο θέλει για να το παραγωγεί. Αυτό είναι το κατάστημά του και τα τραπέζια που ήταν προχθές. Που στήσανε προχθές, το οποίο λένε τώρα δεν μπορεί να χτίσουν. Κυρίε και κύριοι, συνάδελφοι, να πάρετε σε μια απόφαση. Ποιο είναι το είπα. Πούστο. Το κατάστημα και πώς έγινε μετά. Τον άλλο. Αυτό γίνεται σε αυτές τις προβολές. Όταν δεν υπάρχει ο σύγχρονος προβολή, πάει στη δημοκρασία. Είπαμε να μην και κάνουμε. Δηλαδή, τις αδειοδοσίες. Δηλαδή, μία χιλιά και οι δύο δικαιούνται στο σωστό με βάση την πρόσωψή του. Και σε αυτή την περίπτωση, να μην και δεν καθόμαστε εδώ δύο. Ακούστε, ακούστε, δύο λεπτά. Μπορώ να έχω το λόγο. Λοιπόν, επειδή έτυχα και ήμουν στα συμβούλια του τοπικού που έγινε, έτυχα και ήμουν εκεί. Μα δεν ήμουν υποχρεωμένος να είμαι εκεί. Προσπάθησε ο Δήμος και το τοπικό συμβούλιο και εγώ σαν Δήμος που ήμουν εκεί να τους βρούμε μία άκρη. Να μπορούν να δουλέψουν για Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, αποκορύφωμα ήταν να θέλει και ο μεν και ο δε όλο λέει το χώρο. Όλο το χώρο. Θέλω να πω ότι ο Δήμος υποστηρίζει την επιχειρηματικότητα όλων, όχι του ενός και των γιονών. Διότι με την επιχειρηματικότητα αυτή θα πάρουν και θα δημιουργηθούν και θέσεις εργασίας, έτσι. Θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και θα δουλεύουν παιδιά 20-35 χρόνων που το έχουν ανάγκη. Δεν μπορεί όμως να κλείνει το ένα μαγαζί και να ανοίγει το άλλο. Αφού λοιπόν, επειδή το λέτε έτσι εσείς από πίσω και ο κύριος τον άκουσα, αυτό ήταν 40 χρόνια μαγαζί το οποίο άνοικε στην κυρία Λυπήρου. 40 χρόνια. Πέρσι, μισό λεπτό να πω εγώ την άποψή μου. Δεν μπορεί. Κάτσε δύο λεπτάκια. Να πω εγώ την άποψή μου. Προσπαθήσαμε να τους τα βρούμε. Ποια ήταν η πρότασή σας? Προσπαθήσαμε να τους τα βρούμε. Ποια ήταν? Αφού λοιπόν δεν τα βρήκαμε, μέσα. Να τελειώνει. Μέσα.
Μέση. Όχι έτσι δύο. Μέση, μέση. Στα μέτρα. Πόσα είναι 20 μέτρα. 10, 1, 10 άλλο. Να τελειώνει. Μα και αλλά, πάλι αυτή η πρόταση είναι λάθος. Αλλά και δύο λεπτάκια να πω. Δύο λεπτάκια. Πολλές φορές και εσείς, κυρία Βασιλοπούλου, λέτε εδώ πέρα τι λέει το τοπικό. Ό,τι πει το τοπικό. Ναι, εδώ δεν λέτε τι. Το τοπικό όμως αποφάσισε αυτό. Δεν αποφασίζει η γνωμοδοτή. Γνωμοδοτή. Εσείς λέτε πολλές φορές έχετε πει. Έχετε πει τι γνώμη. Υπάρχει άποψη τοπικού. Όχι, δεν το συζητάμε. Όχι, δεν λέω εγώ, δεν είμαι τοπικό. Μπορούμε να το βάλουμε στην θέση και εγώ να τελειώνουμε να τελειώσει κάτι. Εγώ δεν είμαι υπέρ. Θα σα πω στον αστυνομικό ότι εγώ δεν αντέχω μια καινούργια επιχείρηση. Το τριήμερο θα έχει δουλειά να δουλέψουμε. Και γυρνάω και του κάνω. Μπροστά στον αστυνομικό μπορώ να πάρω και το αστυνομικό τηλέφωνο να το δούμε. Σου δίνουμε το χέρι μα εδώ πέρα να το χωρίσουμε μισό-μισό τα τετραγωνικά. Να δουλέψουμε και οι δύο το τριήμερο μέχρι την Τετάρτη που θα πάρθει απόφαση του ΔΣ. Γιατί νομικά εμεί δικαιούμαστε αυτό που λέει ο νόμος με προσώψει και με τα οποία δεν γνωρίζω και έχουν φέρει το δικηγόρο μα. Την κάναμε την πρόταση και παρόλα αυτά δουλέψαμε χωρί τραπεζοκαθίσματα. Εγώ πήρα αυτό το χαρτί τελευταίο το που μου έδωσε η τοπικό κάτω και μου είπε και ο κύριος Πετρίσης. Συγγνώμη, ερώτηση. Είσαι ιδιοκτήτης καταστήματος. Είσαι ιδιοκτήτης. Από τη στιγμή που δεν είσαι ιδιοκτήτης καταστήματος. Όχι, εγώ. Από τη στιγμή που δεν είσαι ιδιοκτήτης, να μιλήσει με τους ιδιοκτήτες του ιδιοκτήτη, γιατί του μιλήσει ο δικηγόρος του. Είσαι ιδιοκτήτης. Η γνώμη μου είναι επειδή εκεί πέρα είναι δύο κομμάτια. Είναι ο δρόμος, ο οποίος είναι και παράγονος, είναι και το κομμάτι της φεύγοντας. Να δοθεί στη μέση, αυτή τη στιγμή, έτσι νομίζω, αφού δεν υπάρχει άλλη λύση, να βρεθεί να πάει στη μέση βάσει τετραγωνικών. Επειδή από ό,τι καταλαβαίνω το 50-50 είναι κάτι που το έχουν αποδεχθεί, αλλά δεν έχει ξεκαθαριστεί η ερμηνεία. Και το κρίσιμο κομμάτι στην επιχειρηματικότητα είναι πόσα τραπέζια τελικά θα βάλουν, γιατί από αυτά θα δουλέψουν και όχι από τους χώρους. Εγώ προτείνω να κάνει μια εισήγηση η τεχνική υπηρεσία σε αυτό το κοινό στο χώρο, πόσα τραπέζια χωράνε, με απόλυτο 50-50 στην πέργολα που είναι και το φιλέτο που βλέπει στη θάλασσα και από εκεί πέρα να πάρουν από μισά τραπέζια. Με βάση τα τετραγωνικά που λέει ο κ. Βούλας. Από 50-50 πέρα. 50-50. Αυτό πρέπει να σου πω. Ναι, αλλά πρόσεξε, εδώ πέρα η ερμηνεία λόγω της ανισορροπίας. Λόγω της ανισορροπίας. 50-50 στο κόμμα. Άρα πρέπει να κάνει μια εισήγηση τεχνική υπηρεσία πόσα τραπέζια παίρνει ο κοινόπουλο που διαβάζει. Για το απόλυτο εμφόλυμο με το πέρα τη πέρα που βλέπει κάτω, ποιο θα πάρει τραπέζι. Εγώ δεν έχω εικόνα τη θέση. Δεν έχει κανεί ο κοινόπουλο. Όταν πάει να μιλήσω εδώ, για το μισό μισό. Το 50-50 με βάση πόσα τραπέζια χωράνε. Ναι, την ιδιότητα και του επιχειρηματίας εδώ πέρα και του μηχανικού. Δεν μπορεί να μην χωριστούν τα τετραγωνικά στη μέση σε αυτό το πράγμα. Γιατί τα καθίσματα ακριβώς αυτό που μπορεί να γίνει. Χωρίζονται και τα τετραγωνικά στη μέση. Τι διαφορά έχει εδώ. Γιατί. Κύριε Διαμαντή, την πρόταση την κάνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Εάν δεν πάρουμε αυτό το πράγμα, πρέπει να φύγουμε. Δεν είμαστε και εμεί. Δεν το εισόδευτο. Να μα κάνετε τι προτάσει, τι δύο προτάσει. Είναι δύσκολο, θα το λύσουμε τώρα. Τι δύο προτάσει να ψηφίσουμε τα στοιχεία. Λοιπόν, μία πρόταση. Ο υπόλοιπος χώρος, το κομμάτι του δρόμου και το υπόλοιπο κομμάτι, μισά-μισά τα τρεποζοκαθίσματα. Έτσι. Και τα τετραγωνικά. Όχι, είναι εδώ μπροστά διαδίδυο, όχι με τα υπόλοιπα πάλι διαδίδυο.
Αυτή λοιπόν η πρόσωψη με τετραγωνικά πώς είναι να χωριστεί δια δύο σε τετραγωνικά και η πίσω ό,τι άλλο παίρνει τραπέζια πάλι δια δύο σε τετραγωνικά. Και να στήσει ο καθένας εκεί τα τραπέζια που θέλει. Αφού το τοπικό είπε αυτή την πρόταση. Διαφωνούμε κάπου. Και εντάξει, θα το ψηφίσουν. Είναι να το ψηφίσουν. Και η άλλη πρόταση είναι. Δεύτερη πρόταση λοιπόν. Αν υπάρχει και τρίτη, αντί και τρίτη. Όχι, εντάξει. Η άλλη πρόταση είναι το κομμάτι που είναι μπροστά που έχει θέα τη θάλασσα. Τα τετραγωνικά δια δύο. Και το κομμάτι που είναι πίσω από το δρόμο πρόσβασης της περιοχής, γιατί σίγουρα δεν θα αφήσουμε και ένα κομμάτι δρόμου, δεν αφήνει εκεί δρόμο. Αφήνει δρόμο εκεί. Πού είναι ο Μιχάλης. Και το κομμάτι που είναι από τη μεριά του δρόμου προς τα μέσα, πίσω από το δρόμο πρόσβασης, πάλι τα τετραγωνικά διαδύο. Λοιπόν, κύριε Σκάρη, ακούσα τις δύο πετάσεις. Να πάει η τεχνική υπηρεσία αύριο το πρωί, να καθορίσει ακριβώς για να καθορίσει τη μέση γραμμή στην κάθε πλευρά του δρόμου. Τελειώσαμε. Ξεκινάμε τα θέματα. Πρώτο θέμα. Μίσθωση ανοιχτού θεάτρου, ιδιοκτησία στο Δήμο Άντρου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 192. Το ανοιχτό θέατρο που το ενοικιάζουν κάθε χρόνο στην εταιρεία. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, μπορούμε να συγκεντρωθούμε, σας βλέπω αφηρημένο. Το μπαρ, η καφετέρια που υπάρχει εκεί, θα λειτουργήσει από το Δήμο ή από την εταιρεία. Αφού το παραχωρούμε, πρέπει να ξέρουμε τι παραχωρούμε. Όχι, όχι, όχι. Είναι θέμα γιατί υπάρχουν έσοδα. Από την εταιρεία. Άρα θα πρέπει το εμίσθωμα να είναι τέτοιο που να κερδίσει και ο Δήμος και όχι ψίχουλα. Αφού, κύριε... Το πρώτο θέμα. Γιατί έχει έσοδα και αυτό, τα οποία τα κάνει ο Δήμος που κανονικά έπρεπε να το δουλέψει ο Δήμος για δικό του όφελος. Λοιπόν, συμφωνεί το μόνο να. Όχι. Θέλω να ξέρω το μίσθωμα. Λοιπόν, το κατάλαβα. Γίνεται η κυρία Περιούδους Μαράκα, από κάτω
και τα δύο χαστόρια πρέπει να τα κάνουμε. Είναι το νούμερο 6. Ναι, το νούμερο 6, κυρία Σμαράγδα, είναι μέσα, αλλά από κάτω, στη σειρά κατάταξης, έρχεται δεύτερη πάλι, προφανώς και το άλλο της παιδί. Δηλαδή, το άλλο παιδί δεν θα το κάνει η γυναίκα της. Πήρατε το ένα και καθίσατε το άλλο έξω. Το δεύτερο παιδάκι είναι κλείσει τους 30 μήνες, αρχές Σεπτεμβρίου. Ο νόμος λέει ότι τα παιδιά για να βρεθεί στο παιδικό σταθμό έχουν να συμπληρώνουν τους 30 μήνων μέχρι 30 Σεπτεμβρίου και δεν είναι για να τους αλλιώς έρχεται να υπάρχουν κοινές θέσεις. Αυτό πότε συμπληρώνει 30 μήνων. Συμπληρώνει 10 Σεπτεμβρίου και για 10 μέρες δηλαδή. Η εγκαθάριση σύμφωνα με την εξήγηση τότε
Εκτιμήθηκε ότι θα κρατήσει γύρω στον 1,5 χρόνο. Όχι 1,5 χρόνο. Γύρω στον 1,5 χρόνο. 14 μήνες. Λοιπόν, έγινε σύμβαση στους οργωτούς για αυτό το διάστημα. Παρέδωσαν κάποια από τα εντωμεταξύ, παρέδωσαν κάποια τα, από τα παραδοσία τα οποία βέβαια δεν είχαν γράφει συγκεκριμένα στη σύμβαση. Δεν είχαν γράφει ότι τότε θα παραδώσουν αυτό τότε, εκείνο και μέχρι τότε. Παρέδωσαν την ροή. Όχι, θα έκλεινε μάτια μου, ό,τι θα έκλεινε όσο του παγκέρεσε. Όμως, όπως είχατε πει και εσείς στο Συμβούλιο και κάποιοι άλλοι, και οι καθαρίσεις των αναπτυξιακών αυτής της μορφής, δεν κρατούν συγκεκριμένο διάστημα. Η πρόβληψη δηλαδή που είχαμε κάνει για ένα χρόνο και κάτι δεν ήταν ακριβή. Ενδεχομένω κανείς δεν μπορούσε να εκτιμηθεί. Πάρε σύμβαση, κυρία Πολίτη, πάρε σύμβαση. Πάρε σύμβαση με χρονικό περιθώριο. Η πρώτη σύμβαση ήταν μέχρι τον Δεκέμβρη, η δεύτερη σύμβαση θα συνεχίσει τώρα από ό,τι γνωρίζω. Γίνεται η δεύτερη σύμβαση και θα συνεχίσει μέχρι τέλος του έτους ή κάποια τέτοια. Εγώ θα ήθελα αυτές τις συμβάσεις σας παρακαλώ να μου τις δώσετε πριν φύγω από το Δημοτικό Συμβούλιο. Όσον αφορά τα χρήματα, για να μην αφήνουμε στον αέρα εικόνες ότι δεν θέλουμε να πληρωθούν οι υπάλληλοι, εμείς κάναμε τον αγώνα τότε να παραμείνει ένα πιξέκι και κάποιοι άλλοι επιδιώκουσαν να μην παραμείνουν στον Δήμο. Ψηφίζω την πίστοση, θέλω τη συμβάση. Παρακαλώ πολύ. Όμω, να πείτε αντάξει. Αλλά πριν φύγουμε, θέλω τη συμβάση, παρακαλώ. Πάμε στο δεύτερο θέμα. Δωρεάν παραχώρηση του άγγλου χώρου. Ωραίο. Πώς είσαι, πώς το όχι, θέλω τις συμβάσεις, γιατί θα πάρω και ένα πράγμα. Λοιπόν, τέταρτο θέμα. Δωρεά παραχώρηση του άγγλου χώρου, δημοτικού σχολείου, ορμικοδίου και έντυπας στο δημοτικό σχολείο Χόρτσα. Έχεις μια σύνδεση για κάθε ορφία του 12. 4, 5 και 6. Λοιπόν, εκμίστος είναι το άγγλου 5. Το 4. Όμως. Το 4, το 5 και το 6 είναι το ίδιο πράγμα και μας έχουν δώσει 3 φορές το ίδιο, την ίδια σύγκριση. Γιατί είναι σε μία σύγκριση. Ναι, δεν πειράζει. Απλό γιατί ευκόλυψη το λέω. Το διαβασικό είναι εκείνο, τα υπόλοιπα είναι διαφορετικά. Το πέμπτο θέμα είναι εκτίμηση του άγγλου χώρου στο δημοτικό σχολείο του Αγίου Νικολαίου. Αν όλοι το 4, το 5 και το 6 είναι τα ίδια παραχώρηση χώρου. Όχι, αυτό είναι εκτίμηση του άγγλου. Ναι. Διαφέρει από την δωρεά παραχώρηση. Ωραία. Το ίδιο πράγμα. Ομόφωνο. Σαν πω εμεί θα αποφασίσουμε το τίμημα. Είμαστε επιτροπή για να αποφασίσουμε τίμημα. Ωραία. Λοιπόν, 4, 5, 6 ομόφωνο. Λοιπόν, το 7, εξειδίκευση πίστωσης για την χρηματοδότηση της αγοράς τυλών των κατασκευασμένων αιθουσών στα δημοτικά σχολεία χώρας και μεταγιάς. Η ερώτησή μου είναι στη χώρα γιατί αγοράζουν αυτοκά και δεν προχωράει η υπόθεση του κτισίματος και όλη η διαδικασία που είχε ξεκινήσει τόσο μεγαλώδη. Πριν από 20 μέρες εγκρίθηκε το ποσό από τα Ταμεία Παραγραφικών για να προχωρήσει η μελέτη και του σχολείου και του παιδικού σταθμού. Ναι, και θα προχωρήσουμε φυσικά σε αυτό. Όμως, σε κάθε περίπτωση, όταν έρθει η στιγμή να φτιαχτεί το σχολείο, πρέπει να έχουμε χώρους να στεγάσουμε τα παιδιά μέσα. Εννοείς ότι αυτό είχαμε πάρει μια απόφαση στη Σχολική Επιτροπή, ότι θα χρειαστούμε σίγουρα αίθουσες. Οι προκάτες είναι... λοιπόν αυτές οι δύο προκάτ. Είναι... δεν είναι γιατί έχει, όπως, όπως λέει ναι, εδώ εσύ, υπάρχουν πολλά παιδιά. Όχι. Έτσι λέει η σύγκριση, λόγω της κοινωνικής μαθαίωσης. Στη Μεσαριά, άκουμε Μαρία, στη Μεσαριά χρειαζόμαστε οπωσδήποτε μία προκάτω αίθουσα για να βρούμε παιδιά. Διότι δεν χωράνε. Αυτό είναι αυτό που πάνε. Άρα πάμε λοιπόν για μία αίθουσα να την πάρουμε άμεσα μέσα στο τίμημα αυτό και οι άλλες δύο να βγουν σε ένα διαγωνισμό και να παρθούν για να αλλάχθουν οι άλλες δύο εκεί που έχουν στο σχολείο που έχουν πολλά προβλήματα. Και συγχρόνως να χρησιμοποιηθούν κάποια στιγμή προκειμένου για ένα διάστημα 8 μήνες, ένα χρόνο που δεν είναι το σχολείο, να στεγάσουν παιδιά σε κάποιο. Από το Ταμείο Παρακαταστικών έχουν χωρίσει
θεωρείς ότι είναι δάνειο ή επιχορήγηση. Όχι, ναι, είναι επιχορήγηση. Πολύ ωραία. Άρα τη χώρα. Είναι τα 85 χιλιάρικα, έχουμε βάλει και μισή διέξοδα. Τη χώρα δηλαδή είναι, επειδή θα ξεκινήσει, το παίρνουμε, τι αίθουσε για να στεγαστούμε. Είναι διπλό το πρόβλημα. Είναι διπλό. Το ένα είναι επειδή η αίθουσα τώρα είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Ναι. Και συνέχεια φτιάχνονται, αλλά όλο κάτι. Προφανώς δεν φτιάχνονται καλά. Ναι. Για να πέφτει το ίδιο τα πάντα κάθε φορά, κάτι δεν γίνεται καλά. Μπορεί. Είναι όμως αίθουσες προκατασκευασμένες, οι οποίες δεν παίρνουν διορθώσεις. Όχι, μιλάω για το παλιό σχολείο, το κανονικό που πέφτουν τα ταβάνια. Τώρα, το να κλειστούν τα παιδιά σε προκάθε αίθουσες και να κουλτουρίζουν ή να ψήνονται. Το παλιό σχολείο θα το δούμε παρακάτω στην αναμόρφωση. Υπάρχει μια πρόταση και θα σου εξηγήσω που μπορεί να φτιαχτεί μέσα στο καλοκαίρι. Μακάρι. Εντάξει. Μακάρι, γιατί βγήκαν σε κίνδυνο οι ζωές των παιδιών, δυστυχώς πρέπει το στόχο να συμπεριλαμβάνει. Έχουν πει πάρα πολλές φορές. Αλλά και τα προκάτω. Τα προκάτω είναι η τελευταία λύση για να είναι τα παιδιά να ψήνονται. Είναι αυτό. Έκθεση τέτοιες αναμόρφωσης του Οικολογικού Δήμου Άντρου 2019. Για την πρόσληψη εργατών μεθαρρύνων. Και δεν μιλάμε, εδώ μιλάμε για 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 κωδικούς. Πιστεύω ότι αφορά αυτό το έκτακτο προσωπικό καθαριότητας εκτάκτων Άγγης. Τι έχετε κάνει? Έχετε πάρει σύγηση. Εντάξει. Θα διαβάλλετε τη σύγηση και αποφασίστε. Τι να σε εξηγήσω. Θέλω λοιπόν να δω ένα σπίτι. Κάτσε, κάτσε. Υπάρχει μία πρόσληψη εδώ. Εργατών καθαριότητας. Εκτάκτων Άγγης. Σωστά τα λέμε αυτό. Σωστά τα λέμε σε πού. Για τους διμηνίτες λες. Για τους διμηνίτες, ναι. Για 4 άτομα. Αυτά είναι διμηνίτες. Ναι. Αυτά. Είναι για 4 άτομα. Εγώ θέλω να σε πω ένα πράγμα. Υπάρχει μια προηγούμενη σύμβαση από 4/4/19 που έχει ένα ποσό 24.156 ευρώ. Σε ποιον κάναμε την ανάθεση και ποιοι είναι αυτοί που δουλεύουν. Υπάρχει και μια δεύτερη σύμβαση, η τελευταία, η οποία είναι από 35/19 για 60 μέρες. Μάιος, Ιούνιος, όπως το 720 ημερομίσθια, 49.104 ευρώ. Τι είναι οι υπάλληλοι αυτοί και πού ήταν αυτοί οι υπάλληλοι? Στο κύριο Ρέτζο, στο Δήμο, μέσω αέρογορα, στον εργολάβο. Σε αυτό το πρώτο διαγωνισμό. Αναφερόμαστε λοιπόν εδώ σε 1, 2, 3, 6 κωδικούς, 7 κωδικούς για τους διμηνίτες, οι οποίοι είναι βασικοί μισθοί, επιδόματα, έπαιδες εισφορές, διάφορα εδώ όλα. Μπορεί να είναι 4. Μπορεί να είναι 4, ναι. Για 2 μήνες. Δεν μιλάμε όμως για την πρόσληψη των μονίμων υπαλλήλων, που είναι ήδη πρέπει από τις 14 ημέρες και καλά να έγραφε νομίζω το Υπουργείο. Δεν μας ενδιαφέρουμε κάτι. Δεν ξέρω. Και δεν προλαβαίνουμε αυτούς τους μόνιμους ανθρώπους που είναι μαζί τους 9. Από ποιες το Ιούνιο είναι αυτό. Μα το έγραφε η κύριο του 14 Ιουνίου με πολλοί τους έχουν ακόμα. Δεν έχει ακόμα πολύ τους έχουν. Και φεύγουμε στην πρόσληψη 2-4 ανθρώπων. Πάμε στην πρόσληψη 4 ανθρώπων. Μέγα. Τι ανάθεση. Απευθείας ανάθεση. Είναι ζημινίδες, το κάνει ο Δήμος από κανονικά. Πώς θα πληρωθούν τα δημαρχία. Για σε, όχι για σε. Είναι με άλλες διαδικασίες, είναι πιο γρήγορα. Παίρνει ο Δήμος και έτσι έτσι ζημινίδες, χωρίς εργολάβο. Πώς θα πληρωθούν τα δημαρχία. Το Δήμο. Με απευθείας ανάθεση υπάρχουν χρήματα. Ή θα πάνε με κάποια απευθείας ανάθεση. Πρόσληψη από τον Δήμο. Με σύμβαση. Με σύμβαση προς τους εργάτες. Είναι αντιμηνίτες. Οι συνδημιούντες έχουν το δικαίωμα αυτό. Εννοείται, αφού είναι με σύμβαση, αυτό είναι πρόβλημα. Σύμβαση, όχι. Το ξέρω. Είναι σίγουρο, είναι σίγουρο. Είναι σίγουρο. Αν είναι διμηνίτη, δεν θα σου πει. Για το διάστημα, για το διάστημα. Για το διμηνίτη, αυτό θα σου πει. Άρα μιλάμε για σύμβαση. Για το διμηνίτη.
Τέσσερις διμηνίτες. Λοιπόν, ομό πονέζει, τελειώνουμε. Και τι άλλο θέλεις, τι άλλο θέλεις. Για την κυστία των αρετών. Θεωρείται έκτακτο. Για το. Για την κυστία των αρετών. Έξοδα παράστασης, ασφαλιστικές εισφορές. Θεωρείται έκτακτο. Πού το θεωρείς. Είναι ένα κωδικό πέρα. Ποιος είναι ο νόμος. Ναι, μπορεί να κάνεις ένα έκτακτο. Ένα. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί μέσα στο κέντρο του πρωτοβουλίου. Πολύ προηγούμενο. Υπάρχει και αυτό. Δεν πρέπει να επιβεί από το δημοτικό κοινοβούλιο για να πάρουν και αυτά τα λεπτά. Κανονικά αυτά έπρεπε να κάνουν τον προπολογισμό και έπρεπε να αναπτύξουν. Αυτό δεν είναι να διακόψω. Μισό λεπτό. Δεν τελειώσει ο κοινό. Αυτά τα κοινιστία όλα, όλων των ελετών που αμήνονται, έπρεπε να έρθουν τον προπολογισμό των τρέχων που έχει σαν αποτέλεσμα να μπορούμε να αποπληρώσουμε του ανθρώπου. Αυτή τη στιγμή κάνουμε αναμόρφωση. Ποιος ο λόγος να κάνουμε ένα αναμόρφωση για το δικό μας. Να πάρουμε χρήματα από εκεί και να πάμε στους ελεκτούς και δεν μπορούμε να περιμένουμε γιατί δεν πήραμε το προπολογισμό. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Κυρία Χαμηλόν, αυτό αφορά μόνο τη δική μου, ας το πούμε, πες το. Αντιμιστία. Ναι, διότι έπρεπε να πάρω κάποια αναδρομικά τα οποία τα έχουν πάρει όλοι από το 18 και τα δικά μας δυστυχώς καθυστέρησαν και τα βάλαμε τώρα στην αναμόρφωση. Δεν διαφωνώ την δημαρχία του προσωπικού, αλλά έπρεπε να το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε. Γράφει αδεκτών και... Ναι, απλά δεν υπήρχε στον προϋπολογισμό διότι είναι αναδρομικά. Τα οποία δεν είχαν μπει στην πρώτη αναμόρφωση στα αναδρομικά και μπήκανε τώρα. Εντάξει. Η ιδεολογική μελέτη έχει πει. 9.796. Μ' ακούς τι πάντα. Σ' ακούω. Για αυτό τώρα μην το βρεθούμε στο βουλίο. Πρέπει να πληρωθεί ο μηχανικός αυτός που έκανε την ιδεολογική μελέτη. Το έχουμε κλείνει. Απλά το ζωή. Από το πρώτο. Άρα δεν είναι αυτή. Έχω πέρα. Όχι ίδια. Δεν έχει πρόσφαση. Η μελέτη η πρώτη. Πληρωθεί. Δεν έχει πληρωθεί. Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Βλέπω εδώ κάποιους κωδικούς, ο οποίος αυξάνεται κατά τα 9, 10 και 8.000 που αφορούν υπηρεσίες καταλληλότητας, κοινοποίηση των χώρων, υδρούσας... Αυτά είναι λίγο το είπε. Είναι το αυτό. Δεν είναι η διμηνίτης. Παρακαλώ, ευχαριστώ. Προβλέπουμε τη δίσκωση η οποία θα χρειαστεί για την πολυετή δέσμευση 19-20. Αφού και εκπνεύσει, τρέχουσα, η τρέχουσα αναθέση, η υπηρεσία πρέπει να έχει προβλέψει μια σχετική πίστοση. Δεν λέω αυτό να πω. Δημήτρη, καταρχά δεν ξέρω σε ποιο κωδικό αναφερόσουμε. Ξέρω μια να πω ότι έχουμε βάλει 4 διμηνίτες. Δεν ξέρω σε ποιο κωδικό αναφερόσουμε. Αυτή την απορία σου έλεγε. 4 διμηνίτες. Τώρα αυτό που μου λέει ο Γιάννη, προφανώ θα το δει. Είναι άλλο. Είναι άλλο. Να πω η κυρία Χαδιάς, αφορούν υπηρεσίες καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων, υδρούσα, φορτίου και φόρας. Δεν γράφει αν είναι 19-20. Είναι 9, 10 και 8, 27.000. Ναι, ναι, είναι αυτά. Είναι η καινούργια πολιτευτής δέσμευση, η οποία η υπηρεσία λαμβάνει τα πέρα. Το ερώτημα μου είναι το εξής. Το βλέπω αυτό. Το ερώτημα μου είναι το εξής. Δεν θα γίνει και ρωτά και το Δήμαρχο. Οι προσλήψεις των καινούργων υπαλλήλων. Άρα δηλαδή εμείς και αν την μία έχουμε σύμβαση η οποία τρέχει και προβάλλει και κάνει μέχρι πότε είναι αυτή η σύμβαση. Κύριε Χαβιάρου. Οι συμβάσεις αυτές αυτή τη στιγμή τρέχουν κάποιες οι οποίες έχουν κάνει απευθείας ανάθεση κατά την εισήγηση του τμήματος περιβάλλοντος που είναι Δήμης. Αφού είχε εκπνεύσει αυτό, το οποίο είναι τέλος Ιουλίου, ναι, η υπηρεσία πρέπει να έχει προβλέψει πως να υπάρχει και ενός θέματος καθαριότητας. Ναι. Στην ουσία είναι μια πρόβληση πεζοδάνασης. Βάζει ότι έχουμε στάθει το παράγοντα, γιατί παίρνουν οι εκλογές και επομένως ώστε να προσληφθούν οι καινούργοι να οπιστούν. Μην υπάρχει κενό. Καταλάβατε. Το οποίο μπορεί να μειωθεί μετά. Ναι, αυτό δεν είναι θεσμικό. Μετά σε άλλη, όσο να πάρει, το κάτι άλλο. Τέλος Ιουλίου τελειώνει αυτό.
κατάκτησή μας. Σε αυτό το διάστημα δεν προλαβαίνετε να κάνετε τις προσλήψεις των 9 από τον ΑΣΕΠ. Τις έχουν κάνει να κάνετε συνέβης, από τον διοικητικό. Ωραία. Όσο εμείς δεν ξέρουμε κατά εφημίες. Γιατί πρέπει να πάρετε έξτρα κι άλλο. Τα λέμε, δεν λέμε αν θα πάρουμε. Λέμε στο ενδεχόμενο και θα υπάρχει κενό. Δεν πιάνω. Δεν λέμε αν θα πάρουμε. Δεν είναι τόσο ευτυχώ. Αυτοί οι παιδί μου δεν έχουν εγκριθεί και δεν έχουν καταλήξει στον ΑΣΕΠ ότι θα γίνουν οι προσλήψεις. Ενδεχομένως οι κάποιοι και από αυτούς θα μην έχουν κιόλας. Ναι, αλλά είμαι να μιλάω σε θεωρίες. Εμείς είδα στην ανάρτησή σας 9 προσλήψεις. Ναι. Οι οποίες πέρασαν και μέσα έχει οι εργάτες. Αυτοί οι εργάτες 1η Αυγούστου δεν θα έχουν προλάβει να γίνουν τις συμβάσεις. Δεν είναι σίγουρο. Ωραία. Αυτοί οι κύκλοι, όπως σας είπε και ο κύριος Τινιακός προηγουμένως, που είναι δίμηνες. Γιατί δεν ολοκληρώθηκε και γιατί δεν έγινε. Είναι στην εξέλιξή τους. Αυτό μπορεί να σας ενημερώσει στην πορεία για αυτά τα πράγματα. Όταν λέτε στην εξέλιξη, τι εννοείτε. Από το Μάιο του 19, να σας πω, από τον Απρίλιο του 19, να διακόψω λίγο. Στα θέματα που έχει να κάνει με τις προσλήψεις προσωπικού, καλό είναι να είναι ο αρμόδιος διευθυντής να σας ενημερώσει επαρκώς. Ωραία, αυτό θέλω. Να μην λέγαμε. Ναι, έτσι να μας ενημερώσει. Γιατί αν έχουμε και δίμηνα εδώ, αν έχουμε και δίμηνα, δηλαδή Αύγουστο Σεπτέμβριο, γιατί να πάρουμε για Αύγουστο. Δεν λέω να σας πω κάτι, κύριε Μέση, να καταλαμβάνει τα μέτρη της όσον αφορά την εάν δηλαδή. Με αυτή τη συνέντευξη, τώρα σε αυτήν την Απρίλιο του 19. Επειδή ακυρώθηκε από τον επίσημο από τον επίσημο παραμετάδοχο στη σύμβαση. Δεν μπορεί να πληρωθεί ανάδοχο. Γιατί δεν μπορεί να πληρωθεί, γιατί ήταν αφαιρέτως και πέρσι και πρόπερσι και συνέχισε με τον έργο. Όχι, αυτό δεν τον πληρώνει. Γιατί ήταν πολύ μικρό το κέρδος. Ναι. Αυτοκίνητα δεν έδωσε. Στολές δεν είχε. Οδηγό δεν είχε δικό του, που προέβλεπε η σύμβαση. Επειδή έχουμε φέρει την πάλι να μιλήσουμε. Λοιπόν, Ανδριανή, ορίστε. Μία, να σου πει, πες το, υπάρχει μία σύμβαση από 4/4/19. 4/4/19. Η οποία αναφέρεται στο ποσό 24.156, στο οποίο δεν ξέρουμε ούτε τι υπάγουν, ούτε τι που έχουν αναφερθεί. Σύμβαση, ναι. Υπάρχει μία δεύτερη σύμβαση από 35/19 για 60 μέρες. Ναι. Σαν 49.000. Ναι. Εγώ δεν ζητάω. Εγώ έχω κάνει μια σύγκριση για δίμηνα μέχρι να ολοκληρωθεί η 3K. Η οποία 3K αυτή τη στιγμή εξαιρείται από τις αυτοδιοικητικές και τις βουλευτικές όπως μάθαμε σήμερα μετά από την κοινωνία του Υπουργείου. Γιατί η κοινωνία που έχει σταλεί δεν είναι. Εγώ σε πάση περιπτώσει το τηλέφωνο μου είπε ότι μπορεί να στέλνει σε εσένα. Έχει σταλεί, αλλά μίλησα στο τηλέφωνο γιατί δεν έλεγε πουθενά ξεκάθαρα εάν είναι και να παγουσώσει και τα δίμηνα μέσα. Σήμερα κλείσαμε το Υπουργείο κατάφερα στο τηλέφωνο και μου είπαν ότι είναι και αυτέ τι εταιρείε. Και γι' αυτό προχωράμε, γι' αυτό με την Ιταλία κάτω. Και λέμε και η Ιταλία. Πάμε τώρα για την 3K. Όχι, δεν είναι εμεί. Από την πρώτη φορά. Τα δίμηνα θα πάρουμε εάν και εφόσον δεν είμαστε εδώ που προλάβουμε να ολοκληρώσουμε και τη διαδικασία. Γιατί η 3K δεν θα γίνει. Εδώ όμω το συμβάν.
Αθήνα, αν δεν έχει ολοκληρωθεί. Μπορεί να είναι και μήνα, να λέμε έως 2 μήνες. Ναι, αν δεν έχει ολοκληρωθεί 3 κάπα, θα τους πάρετε άμεσα στο τέλος. Πολύ λογικό. Τώρα, γιατί εμείς πρέπει να ψηφίσουμε και για άλλο προσωπικό επιπλέον για ΕΒΑ της Καναλιώτος. Εντάξει, αυτό το τμήμα περιβάλλοντος κρίνει μα για αυτό με κάτι περισσότερο προσωπικό περίοδο αυτή. Υπάρχει η σύλληψη. Οι πολιετείς δεν έχουν ψηφίσει διαφορά. Είναι 6 εργάτες, 2 οδηγοί, άνθρωπο με καλά τώρα απ' έξω είναι 2 τεχνολόγοι και ένας γραφικός. Δεν ξέρουμε για αυτούς περιμένει ημερομηνία. Τα δίμηνα θα τα πάρουνε. 31 Ιουλίου λήγει η τρέχουσα σύμβαση. Η άλλη 3 κάπα δεν έχει ολοκληρωθεί για να πάρετε από 1η Αυγούστου, θα πάρετε τα δίμηνα που έχει ψηφιστεί πίστοση. Γιατί σήμερα συζητάμε και για άλλους εκτός από τα δίμηνα με νέες πιστώσεις. Τα δίμηνα είναι 4 άτομα. Τα δίμηνα είναι μόνο 4 άτομα. Αλλά είναι πολιετούς. Έχει βάλει ένα χρονοδιάγραμμα μετά του παράγοντε οι οποίοι είναι αστάθμητοι γιατί έχουν έχουν και την επιλογική μεμάχηση. Έχουμε μπορεί κάποια πράγματα να υπάρχει ένα κόλλημα. Ω εκ τούτου, επειδή είναι περίοδο, εμεί θεωρήσαμε σκόπιμο να το λάβουμε υπόψη μα και να βάλουμε ένα συμβολικό ποσό. Δεδομένου ότι συνήθω τα άτομα τα οποία απασχολούν είναι 12, η πρόσληψη η οποία ο διαγωνισμό ο οποίο επενδύει είναι 8 και αφήνουμε και ένα περιθώριο. Δηλαδή δεν είναι και δεσμευτικό. Μπορεί και να μην γίνει αυτό και να μην προσληφθεί κανεί. Τώρα, αν θεωρείτε εσεί ότι μπορούν οι προθεσμίε να πάνε επακριβώ και όχι το μήνα Αύγουστο ή το μήνα Σεπτέμβριο να μην έχουν προβλήματα, θα σα πειράξει και εσά. Πάμε. Έχω άλλε ερωτήσει, παρακαλώ, κύριε Χιλτζινάδη. Εγώ να ξέρω τι πολιτική δεν είναι ψηφιακή, μου είπατε τι αφορά. Καθαρίω. 5 φορέ και μόνο καθαρίω. Υπηρεσίε καθαριότητα. Να για να μια δέσμευση, εάν θα βάλουμε σε μισθού κάτω, πάμε για 2 χρόνια. Τι είναι συμβολικό. Μπορεί να μην είναι 50 ευρώ. Μπορεί να είναι 50 ευρώ. Ποια 2 χρόνια. 55 ευρώ είναι 50 ευρώ. Όχι 2-10, αλλά για 2. Δεν μιλάμε για 2 ευρώ. Ποιο 2 ευρώ είναι το δεύτερο. Μου φαίνεται κάτι για 10. Από το προηγούμενο δεν είναι 10. Για 1 ευρώ. Άλλο για 2 ευρώ. Αυτή η πολιετής δέσμευση αφορά λιγά της καθαριότητας και αφορά το ρέτσο. Να το ομολογήσουμε καθαρά. Έτσι για να μην λοιπόν. Είναι για εργά της καθαριότητας που θα είναι έκτακτες αν προκύψουν ανάγκες ή για να καλύψουν έξοδα του ρέτσου. Αν έγινε κατανοητή, μου απαντάτε. Όχι, δεν έσαι, δεν καθόλου. Τι εννοείς. Τίποτα. Να καλύψουν του ρέτσου. Ναι, μήπως είναι για το ρέτσο. Για τους εργάτες. Δεν είναι ο διαγωνισμός μετά. Άμα να πάνε τα ποσά αυτά και οι διμηνίτες θα πάνε με σύμβαση με το Δήμο. Σαφώς θα πάνε με σύμβαση με το Δήμο. Χωρίς εγώ. Η πολιετής δέσμευση αυτή τι αφορά καθαριότητα για το Δήμο, για εργά της καθαριότητας του Δήμου, πολιετής δέσμευση. Πολιετής σημαίνει ότι θα είναι και του χρόνου, θα είναι και του αντίχρονου. Ναι, θέλω να μας δω.
η πολυετή δέσμευση, ο νομοθέτης τι έχει κάνει. Μας δίνει μία περίοδο χάριτος και λέει, αν εσύ εκτιμάς ότι θέλεις να χαλάσεις συμβολικά 10 χιλιάρικα, εκτιμάς ότι είναι η ανάγκη σου, σου δίνει το περιθώριο να βάλεις ένα ποσό τώρα και το άλλο να το τρέξεις την επόμενη χρονιά. Αυτό το ποσό, λοιπόν, αν δεν απορροφηθεί για χύψη λόγους, έρχεται και αφρίζεται και πάει στην επόμενη ή μηδενίζεται. Ναι, στην γιατί κάνετε πολυετή. Γιατί κάνετε πολυετή δέσμευση λοιπόν και δεσμεύετε την επόμενη δημοτική αρχή και δεν κάνετε μόνο για αυτή την περίοδο την καλοκαιρινή. Έτσι είναι ο τίτλος, Μαρία. Πολυετή. Όχι, δεν είναι ο τίτλος, Μαρία. Δεν είναι ο τίτλος, Μαρία. Εντάξει, δεν σας πω. Δεν είναι ο τίτλος. Θες να κάνεις τη λέξη πολιετή. Φανταστείτε ότι η εισήγηση του κινήματος περιβάλλοντος ήταν για τα 19 και δεν φτάνει το 18. Ότι η εισήγηση της εδώ είναι η εισήγηση του κινήματος περιβάλλοντος. Θα μας θυμίσει από Σεπτέμβριο την άλλη άποψη. Και εδώ είμαστε που ψηφίσουμε. Πάμε για ψήφιση. Μια ερώτηση. Η πρόταση ήταν 77.000 το 19 και 107.000 το 20. Και τα αλλάξαμε και βάλαμε ένα μικρότερο ποσό. Αυτή είναι η σύμβαση καθαριότητας. Γιατί τι είναι το ποσό. Και λένε το. Το κάνανε 27. Από 190 το κάνανε 27 για να φτάσουμε το ποσό. Δηλαδή δεν θέλετε το Σεπτέμβριο να προσλάβετε, να έχετε ένα ποσό να προσλάβετε άνθρωπο. Άμα για κάποιο λόγο δεν έρθουν αυτοί που λένε να έρθουν. Δεν θέλετε. Να το κάνουμε, να το κάνουμε. Άμα δεν θέλει, το βγάλουμε. Όχι, πρέπει να υπάρχει. Να το βγάλουμε, άμα δεν θέλει. Λοιπόν, και εγώ δεν καταλάβω σε αυτό. Δηλαδή από 190 το κάνει 27.000. Από 190 το κάνει 27.000. Απλά για να υπάρχει ο κωδικός. Δεν θέλετε. Λοιπόν, κύριε και συνάδελφοι, για να σας προχωρήσουμε για κάτι τέτοιο επιστήμη, μην κάνετε αυτό το εμπόδιο για να το κάνουμε. Μία ερώτηση να κάνω. Να τελειώσω εγώ με μία ερώτηση. 83.000 αφορά τους αναπαγωγούς. 83.000, γιατί μου φαίνεται πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλο ποσό. Γιατί, μπορώ να μου δώσετε μια εξήγηση. Δυστυχώς. Σε μια λίγο. Στη σένα, εσύ σε πρώτη. Τι έχει πρώτη, θα πρέπει να γίνει. 26.000, 27.000. Είναι εδώ μέσα όλα. 23. Ναι, αλλά. Α, λοιπόν,
φωτογραφίε του πηδέντα που έχουν παρατηρήσει πολλοί σύμμαστε. Θέλει σκάφο, θέλει βάθρα, θέλει συγκεκριμένε βάρκε, τέλο πάντων και ώρε που θα είναι εκεί. Και αφορά. Έχουμε κάνει λοιπόν έρευνα σε 3-4 εταιρείε και έχουμε πάρει τιμέ για να γίνει μια μελέτη για αυτό το πράγμα. Αυτό είναι βάση τη απόφαση του Λιμεναρχείου που τι χαρακτήρισε και σήμερα στι συγκεκριμένε παραλίε. Και θέλει 3 να παγωσώσει, όχι 2, θέλει 3. Ο ορισμό τη πολυσύχναστη, μιλάμε για αυτέ τι δύο. Από 300 και από 300. Ποιο είναι ο ρόλο τη κυρία Ταυτόχρονα, η επιτροπή ενό άνθρωπου που δεν θυμάμαι. Αλλά πρέπει να είναι 300 άτομα ταυτόχρονα. Όπως όχι ήμουν 4 χρόνια στην επιτροπή. Ας ξέρω τι κάνω. Γιατί αυτές οι δύο παραλίες κάποιοι βγάζουν χρήματα και έρχεται ο Δήμος και πληρώνει. Δυστυχώς η υποχρέωση είναι του Δήμου. Ναι, δηλαδή τουλάχιστον θα μπορούσε. Τώρα είναι ο νόμος, αλλά αν το δούμε έτσι κοινωνικά, δηλαδή επιβαρύνονται τα συνήθεια υποζύγια και κάποιοι οικονομάνε απίστευτα. Σε μία παραλία, βάζουν δύο γιατί έχει συγκεκριμένη ακτίνα που καλύπτει ο ένας. Αλλά είναι ένα θέμα αυτό. Νομίζω. Είναι ένα θέμα και προς την κεντρική διοίκηση, συνεργάζεται την κεντρική διοίκηση. Να πληρώνει ο Δήμος και να οικονομάνει άλλο. Συμφωνούμε. Απλά για πολιτικούς λόγους αυτές τις συγκεκριμένες παραλίες δεν μπορούσε να υπάρχει. Αλλά το θυμάσαι ότι αυτή ήταν ότι πρέπει να είναι 300 ταυτόχρονα. Για να έρθουν πιο φθηνά, θα πρέπει να μην απευθύνει σε εταιρεία, να έχει τον εξοπλισμό που όλα έτσι μπορεί να γίνει πιο φθηνά. Για να πάρει χρόνο σε πρόσληψη αυτό. Είναι δύσκολο. Θέλω να πω κάτι, μπορεί αυτό να γίνει. Εκεί θα χάσει και τον αγαπητό σου. Αυτό θα μπορούσε να γίνει αν ήταν να προγραφεί σκάφη, πέρα σκάφη και μετά να είναι όλοι τα πάντα, όλο τον εξοπλισμό και δεν θα αρέσει να το να βρει σκάφη να μας βάζει το μικρό. Με τον όρο πολιετή δέσμευση που βάζουμε στα χρήματα αυτά στο κωδικό, υπάρχει κάποια ενεργή ετήσια σύμβαση καθαριότητας με κάποιον εργολάβο. Ο εργολάβος έχει τελειώσει, τελειώνει και 31 εγώ μου και το δίμηνο που έχουμε δώσει παράτηση. Ωραία, αυτό εδώ που θέλω ως πολιτική δέσμευση από το Δήμαρχο είναι ότι η επόμενη εργολαβή, εγώ συμφωνώ με τα δίμηνα και ότι πρέπει να λειτουργήσει το νησί και να είναι καθαρό. Από εκεί και πέρα όμως η επόμενη μίσθωση δεν θα γίνει από την παρούσα δημοτική αρχή. Γιατί μπορούμε να πούμε ότι έχουμε αυτά τα ποσά και ότι έχει αποπληρωμή σε βάθος χρόνου και να υποβρεθεί μια νέα σύμβαση τώρα. Αυτό είναι ένα καινούριο πράγμα. Το οποίο απλώς η υπηρεσία προετοιμάζει οικονομικά το Δήμο. Σωστό, σωστό, να υπάρχει. Και να γίνει να ξεκινήσει. Η ετήσια σύμβαση την Κυπριακή μέχρι τώρα όπως που γεννήθηκαν τουλάχιστον 180.000. Εντάξει, μπορεί να ξεκινήσει με αυτά τα ποσά που υπάρχει ο κωδικός για να το δώσει στους χρόνους. Αυτό θέλει διαγωνισμό. Σε κάθε περίπτωση. Είναι μειοδοτικός διαγωνισμός. Έρχονται λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι και δίνουν ανάλογα με αυτό που νομίζουν εκείνοι το ημερομίσθιο που εκείνοι πιστεύουν. Με 10% έκπτωση ή 20%. Μπορεί να διευκρινιστεί ότι αυτό που θα χρειαστεί η ανάγκη. Το παίρνουν τα χρήματα λοιπόν που μπήκαν. Σε καμία περίπτωση. Αν φτάσει το πρέπει να έχει 8 άτομα τουλάχιστον, 27.000. Και το δεύτερο, αυτή η σύμβαση που έχει υπογραφεί τις 4 Τετάρτη, ένα ποσό 24.756.60, μπορούμε να την έχουμε γιατί εδώ πέρα σε αυτή τη σύμβαση ουσιαστικά δεν υπάρχει ούτε μεροκάματα που περιγράφονται και δεν ξέρουμε και αν έχει ξεκινήσει. Δηλαδή μπορεί να είναι ένα εργαλείο που όταν τελειώσει στις 37 αυτή που είναι. Ναι, ναι. Να ενεργοποιηθεί μετά. Γι' αυτό δεν ξέρω αν έχει ξεκινήσει ή όχι. Γιατί μπορεί να είναι και μια τακτική να έχετε μια ενεργή σύμβαση και να ενεργοποιήσετε. Όχι, όχι, όχι. Αυτό. Οπότε είναι 24. Είναι 4 Τετάρτου το 19. Μέχρι. Δεν λέει. Ούτε με ρωτάμε. Λίγο λέει. Μπορεί να την έχουμε. Μπορεί να γίνει από το Σεπτέμβριο και μετά.
αλλά είναι στο πρόγραμμα τουριστικής προβολής και σε μια επιτροπή του τουριστικής ανάπτυξης που θα συγκαλέσω, θα σας ζητήσω και θα σας καλέσω και κάνει και τους προσώπους. Αλλά έχετε μειώσει και το ποσό του Φεστιβάλ Πεζοπορία κατά 1.000 ευρώ, το οποίο προστήκε και επιστολή στο Άγριο Ζουλούτς και στην Επιτροπή Οργάνωσης και έχουμε δεσμευτεί 5.000 ευρώ. Έχετε μειώσει κατά 1.000, θα έστειλε αυτό με επαναδιορθωθεί τουλάχιστον. Και επίσης ήθελα να προτείνω, όπως σας το είπα, 2.000 ευρώ, δεν ξέρω από πού θα μπορούσαμε να κόψουμε, για να μπούμε στις μάσεις στο Δημποριό, ίσως αν καταφέρουμε και στο Πόρθι, για να αποκτήσει προϋποθέσεις και το Δημποριό έχει τα αποκτήρια και τα γέννα σας προϋποθέσεις για να αποκτήσει καλά, για να κάνουμε έτσι καλά με συνέχεια αυτό αύριο, να πω και εγώ με την αποκτήρια τι να την κάνω. Να αγοραστούν και να τοποθετηθούν κάποιες διοικητικές πινακίδες και να δούμε και κάποιες εκδηλώσεις που είναι απαραίτητες στο καλοκαίρι, προκειμένου να αποκτήσει και αυτή η παραλία καλά τη σημαία. Το κόστος του λείπει μια τουαλέτα για τα νέα, η οποία χρειάζεται μεγαλύτερο ποσό σύμφωνα με μια μελέτη που γίνεται τεχνική υπηρεσία. 7.000 ευρώ, νομίζω ότι αυτό είναι δύσκολο, αλλά τουλάχιστον μπορούμε να καταφέρουμε να βάζουμε την σημαία στο σχολείο. Και επίσης, επειδή αποφασίστηκε τρίτο θέμα, και το τρίτο θέμα είναι η απόφαση που πήραμε στο τρίτο θέμα για τα δεδομένα, τον εργαζομένο, τον πάρτον από την αναπτυξιακή που έκλεισε με τη διαταμία δεκάδου του 17, το 6.000. Θα ήθελα να μπορείτε η κυρία Καπιάρου και υπάρχουν δεδομένα και να αποφασίσει στο Δημοτικό Συμβούλιο να συμπεριλάβει αν όχι όλο, ένα μέρος από το ποσό των οφειλωμένων, έτσι ώστε να αποκολλήσει μέσα σε αυτή την αναμόρφωση για το όλο και η καταβολή ενώ πρέπει να τουλάχιστον το ποσό αυτό. Σύμφωνα με την απόφαση και ό,τι πρόθεσε εδώ να υποβάλλει και άλλα μέρη του Δημοτικού Συμβουλίου, ευχαριστώ. Μπορώ να σας πω κάτι, να ζητήσουμε μια αλλαγή η οποία έγινε σήμερα. Είναι ένας κωδικός 15-6-1-1-17-0-0-0-9 που αφορά το Σύμβουλο Προστασίας, Προγράμματος Προστασίας Αδέσποτων. Είχαμε προβλέψει 3.000, δεν θα τον χρειαστούμε τώρα. Μαζεύτηκαν αυτά τα χρήματα. Μαζεύτηκαν τα αδέσποτα. Δεν μαζεύτηκαν τα αδέσποτα, απλά έχει βγάλει φέτος πρόγραμμα προστασίας αδέσποτων. 20 εκατομμύρια για όλη την Ελλάδα, όμως δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς, παρόλο που έχουμε προσπαθήσει και ακόμα να το προσπαθήσω, έχουμε μιλήσει με τον κύριο Λοτσάρη, θα πρέπει να γίνει με την καινούργια δημοτική αρχή. Επομένως, είναι άδικα να πάει χαμένο αυτά τα 3.000 και θα τις βάζουν 1.000 ευρώ, είναι 3.000 αυτές, θα μοιράζουν 1.000 ευρώ για την αμοιβή κτηνιάτρου, για τα αδέσποτα, προμήθεια ειδών σύντησης, οι τροφές τους δηλαδή πάλι 1.000 ευρώ, υλικά από παρασύντωση και φαρμακευτικής φροντίδας 400 ευρώ και συντήρηση επισκευή ξενών αδέσποτων 600. Αυτά τα 3.000 κατά πλήρα. Τι θα κάνετε για τη συγκοινωνιά μας που γεμίσαμε τους ήλιους και πληρώσαμε τώρα για την δόμηση για τις γάτες, έχετε προβλέψει. Τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν ξέρω, εσείς είσαστε στα εγώ αυτό που έχω γνωρίζετε. Αυτό που έχω κάνει. Από την αρχή που είναι ένα κόμμα από την αρχή που είναι στα σπίτια, μέχρι τα μουσεία και μέσα μέχρι την κρίση, οι ψήλοι κάνουν περίπατο. Σα άκουσα, κυρία Βασιλοπούλου. Για τι γάτε έχω κάνει πάρα πολλά. Τρεις φορές έχουν φέρει εθελοντές κτηνιάτρους. Φέτος είχαν έρθει 11. Επί δύο μέρες ασταμάτητα έκαναν στηρώσεις αδέσποτων. Φροντίζω πάρα πολύ οι γάτες να αποπαρασιτώνονται, να πηγαίνουν στην κτηνίατρο και να τα ίσω. Να μου πει και ύστερα δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Σήμερα πληρώσαμε τον κύριο Ζαΐ και με θεραπεία στην γειτονιά μας. Επίσης, μια άλλη... Αυτό με τους συλλόγους που ο κύριος Τινιακός ήταν παρόν μάλιστα στις χειρώσεις και μπορείς... Δεν άφησε το ότι έκανε στο θέμα είναι ότι ποια είναι τα αποτελέσματα. Αυτά μπορούσα να κάνω.
Λοιπόν, και το επόμενο είναι ένας κωδικός, παιδιά, 3061-12001, είναι 24800, είναι εργασίας τεχνικού συμβούλου, τεχνικής υπηρεσίας, όπου αφαιρούμε τις 3.000, γιατί δεν θα συνεχίσει κάποια στιγμή. Όχι, έχει ήδη σταματήσει ο Γιάννης ο πολίτης. Άρα, βγάζουμε 3.000 ευρώ και τα χρησιμοποιούμε εκεί που υπάρχει μια ανάγκη για τους συλλόγους, προκειμένου να δώσουμε από 2.000, έχουμε ήδη 3.000 μέσα στον προπολογισμό, για να δώσουμε από 2.000 στο μουσικό, στο σύλλογο γυναικών και στο σύλλογο υλού σας, στο χορευτικό αυτό υλού σας. Έχουμε πει από 2.000, στο έχουμε πει, κάνουμε και φεστιβάλ κάθε χρόνο, να τους ενισχύσουμε και αν θέλετε, αν με συμφωνείτε, να μεταφέρουμε το ποσό αυτό, το οποίο δεν θα πάει πουθενά, 3.000 από τα 24.800, να πάμε να τα βάλουμε στους συλλόγους. Στο κωδικό, έχεις βάλει κωδικό Γιάννη. Ναι. Στο κωδικό 6735-0001. Το οποίο ήδη έχει 3.000 μέσα, να βάλουμε άλλε 3 και να γίνουν 6. Α, τα αιτήματα ναι, είναι από 3 αθλητικούς ομίλους, είναι από τον Ανδριακό, είναι από τον αθλητικό όμιλο τα παιδιά του μπάσκετ και είναι από τον ναυτικό όμιλο άνω, για τους συλλογικούς αγώνες. Και δίνουμε και στους 3 από 2.000 ευρώ. Και είναι και από το μουσικό σύλλογο. Και ο μουσικό σύλλογο το είπα εδώ. Το πόσο ποσό το είπε, 2.000. Είδε πόσα χρήματα ζητάνε. Ένας από τους συλλόγους λέει πάνω από 7.000. Εντάξει, αυτή τη στιγμή ο Δήμος νομίζω μπορεί να δώσει 2.000 και πάνω στο μέχρι να είναι 1.500. Δίνουμε 2.000 ευρώ σε κάθε σύλλογο. Μάλιστα. Ποιο σύλλογο είναι. Γιατί τι κάνουμε το φεστιβάλ τώρα. Όχι απλά. Μουσικό σύλλογο. Λοιπόν, τι λέμε παιδιά για το 8ο θέμα. Συμφωνούμε, εντάξει. Όχι, εγώ τη θεωρώ να ψηφίζω. Εμείς δεν ψηφίζω. Ένα τσεμπιζά. Αρχίζω από κύριε Δρά. Κυρία Δίνα, κυρία Κουτρά, από κύριο Πολίτη. Άσο, πάλι. Κύριε Σωμά. Κυρία Μαμά, κυρία Βονίκα. Όχι, πρέπει να κάνουμε όμως. Κάτσε εκεί, κύριε Δίνα. Καταθέσαμε, καταθέσαμε. Συμφωνούμε στο πρώτο και να αναφέρουμε πριν κάτω από την πόρτα. Να το διαβάσω. Είναι κάποιοι κωδικοί, δεν θα το διαβάσω. Μαμά, Μαρία, Βονίκα, Κυριακός Δημήτρης. Την ψηφίζουμε εκτός των κωδικών αυτών, διότι δεν τους. Ναι. Θα διαβάσω το τελευταίο γράμμα. 1, 19.000. Όχι, πάτε τι. Δεν χρειάζεται, υπάρχουν. Υπόλοιπο. 1, 2, 3, 4. Κύριε Ψωμά. Το είπε. Μαρία, περιοχή. Καθόλου. Κύριε Γαπάτη. Εγώ ψηφίζω τα χρηματοδοτούμενα. Το μικρόφωνο σας, κύριε Γαπάτη, παρακαλώ. Κύριε Γαπάτη, να πούμε στους πάτε εγώ. Όχι. Σε όλοι. Όχι σε όλοι. Εγώ ψηφίζω όλα τα χρηματοδοτούμενα και ό,τι αφορά μισθούς. Ο κύριος... Η κυρία... Ο κύριος... Και εγώ κύριος... Ο Βιδάκης, ο πρώτος Βιδάκης. Στην προηγούμενη αναμόρφωση είχαν γίνει κάποια λαθάκια, τα οποία μετά από έργο το διαπιστώσαμε. Ένα εξ αυτών ήταν η σύμβαση η οποία υπήρχε το καθάριση της αναπτυξιακής, η οποία δεν μεταφέρθηκε στην καινούργια χρήση, 17.000. Με την παρούσα αναμόρφωση το βάλαμε. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν ξέρω ποιος θα ψηφίσει και θα καταψηφίσει. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε υποχρέωση και απέναντι στους οχωτούς και απέναντι στους ανθρώπους και ως Δήμος έχουμε υποχρέωση αυτό το πράγμα να ολοκληρωθεί. Είμαστε υπόλοιποι και στο Υπουργείο Εσωτερικών. Και ένα δεύτερο, πάλι στην προηγούμενη αναμόρφωση έχει γίνει ένα λαθάκι. Δηλαδή, τα χρήματα τα οποία πήραμε από τα δικαστικά που αφορά την αμοιβή του κ. Γράφα και την αμοιβή του κ. Καλογρίδα, αν δεν κάνω λάθος,
οι οποίοι έχουν συμφθεί στα δικαστήρια για να πάρουν 10.000 ευρώ και έχει μπει σε ένα κωδικό και τώρα με την παρούσα αναμόρφωση το έργο θέλει να τακτοποιηθεί για να πληρωθεί μια άνθρωπη. Θα σας παρακαλούσα, αν μη τι άλλο, τουλάχιστον αυτά, να τελειώσει ψήφιση. Εντάξει, είπαμε ψηφίσει. Δεν μετράω, αναφέρω το μόνο την να πω κάτι, συγγνώμη. Το θέμα των δεμβουλευμένων θα το μπορείτε, κυρία Χαβιά, να κάνετε. Όχι, αυτή τη στιγμή. Όχι, διότι είναι διαταφάνη. Η υπηρεσία θα εκτάξει τους κωδικούς από τους οποίους μπορεί να πάρει κάποια χρήματα για να αποδοθούν. Θέλει έναν έλεγχο. Δεν ξέρω να πω, έχει μια θέση. Άρα εσείς, τι κάνετε. Ψηφίζω την ανάμορφωση έτσι όπως είναι, εκτός από τον κωδικό 6431-004. Την μείωση που έγινε για το καθημερινό τη εκπομπή. Εκτός λοιπόν το κωδικό. Εκτός το κωδικό. Την μείωση. 0-0-64-31-0-0-10. Και ζήτησε να αποβληθούν 2.000 για την γαράζα σημαία. Η γαράζα σημαία στον Ιππονιό. Στο κόμμα. Αυτό θα έχει να συμπεριληφθεί. Δεν είναι ειδικά, δεν είναι απάντηση. Θα συμπεριληφθεί ειδικά. Και για να φύγει για τη φύλαξη. Τα υπόλοιπα να τους Προεδρέ, κάποιο που λέει η κυρία Πολίτου για τα 2.000, μπορεί να αναθέσουμε στην υπηρεσία να τα βρει από κάπου. Έχει. Ναι, αλλά σου λέει ότι μέχρι τον Οκτώβριο πρέπει να είναι κατά τη πρόταση. Να πάρουμε ένα απόφαση στο Συμβούλιο ότι εγκρίνει τα 2.000 και να το βρει από κάπου. Ωραία. Να δώσουμε λοιπόν την εξορδότηση να βρει 2.000 από κάπου να τα βάλουμε για τις ειδήσεις επινακίδες. Θέλετε, συμφωνείτε. Ωραία, εντάξει, τέλος. Συμφωνούν. Λοιπόν, πάμε στο ένα θεματάκι. Γιατί είναι η υπηρεσία 20 αυτή. Όλο την ευθεία στιγμή είναι από την ευθεία. Λοιπόν, κύριε και κύριοι συνάδελφοι, κουράστηκα να το λέω. Ένα το θέμα. Έκριση πρώτη αναμόρφωση προεκλογισμού νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Έχετε η σύγκληση, έχετε. Εγκρίνεται. Δεν μιλάω τώρα. Πώς εγκρίνεται. Όχι, λέω άλλο. Λοιπόν, να φύγουμε τότε να αποφασίσουμε. Όχι, όχι. Ποιο είναι το προσώπο. Έχετε παρεστήσει. Παρακαλώ. Το κύριο, ποιος είναι της αγκληματισμένης της πολίτης. Θα παρακολουθήσω εγώ. Ορίστε, κύριε Παζούλη. Γράφει για το κοινωνικό υπόλοιπο κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού του νομικού προσώπου με τα στοιχεία που ήταν 31/8/18 προϋπολογίστηκε ενδεικτικά στο ύψος των 25.641 ευρώ. Με τα στοιχεία 31/8/18. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ταμιακής Υπηρεσίας, το χρηματικό υπόλοιπο κατά το τέλος της χρήσης του 18 διαμορφώθηκε σε 5.000, δηλαδή 20.000 διαφορά αυτό που προϋπολογίστηκε με αυτό που υφίσταται. Μήπως μπορείτε να μου πείτε γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά. Μπορώ να το πω. Διότι 30 μόνο που έγινε ο προϋπολογισμός του νομικού προσώπου, υπήρχαν τιμολόγια παραστατικά και εντάλματα, τα οποία το ύψος ήταν 25.000 και με την εκπνοή του χρόνου, το ξέρω πολύ καλά γιατί τότε έκανα εγώ ταμείο, εξοφλήθηκαν και το μόνο πράγμα που έμεινε εξόπλου ήταν τα
400 ευρώ, 405 ευρώ τα έξοδα κίνησης από κάποια μετακίνηση. Και αν δείτε μέρη. Συγγνώμη, είπε ότι υπήρχε ένα όγκο τιμολογίων. Ναι. Τα οποία μετά εξοφλήθηκαν. Δεν τα λάβατε υπόψη στο ταμιακό υπόλοιπο αυτό να τα αφαιρέσετε. Γιατί 20.000 διαφορά, πώ τα αφαιρέσατε. Αφού δεν ήταν το 25. Αυτό είναι 25. Από το υπόλοιπο που ήταν 25.000, αφαιρέθηκαν 20.000. Θα το δείτε με τη μείωση των ΚΟΕ. Ισόποσα. Άρα, γιατί το ταμιακό υπόλοιπο 31.8 δεν ήταν 25. Αφού υπήρχαν τα ΚΟΕ, έπρεπε να μπουν στο κωδικό. Οι υποχρεώσεις σύμφωνα με αυτά που ήταν είτε συμβασιοποιημένα ή κωδικοποιημένα ήταν περίπου στις 25.000. Μέχρι τέλος του χρόνου αυτά τα πράγματα εξοπλίθηκαν. Ναι, γιατί μπήκαν στο ταμιακό υπόλοιπο και δεν μπήκαν στις εκκρεμότητες των κωδικών. Δεν σας καταλαβαίνω. Αυτά ήταν οι εκκρεμότητες των τιμολογιών, γιατί δεν ήταν στους κωδικούς σαν εκκρεμότητες και μπήκαν σαν ταμιακό υπόλοιπο. Κάνατε τον προϋπολογισμό και μετά πέσατε έξω κατά την γνώμη μου, αφού ήταν μόνο 5.000. Είναι δυνατό 3 μήνες πριν να πέσει μέσα. Φυσικά και είναι. Όταν λάβεις υπόψη σου και τα έχεις στα χέρια σου τα τιμολόγια, φυσικά. Γιατί είπες ότι ήταν ΠΟΕ, δεν είπες ότι δημιουργήθηκε τιμολόγια. Ωραία, όμως είπες ότι ήταν ΠΟΕ. Τα ΠΟΕ σημαίνει παρελθόν των ετών. Δεν ήταν ΠΟΕ τότε. Κυρία Βασιλόπουλου, τα ΠΟΕ είναι αυτά που είναι προηγούμενης χρονιάς. Όχι, δεν ήρθανε τότε ΠΟΕ. ΠΟΕ έγιναν με την έναρξη της κρίσης, εφόσον δεν πρόλαβαν να εξοπλιστούν. Αλλά εμείς δεν εξοπλίθηκαν. Εξοπλίθηκαν. Είπες, κορίτσι μου, ότι ήταν ΠΟΕ και σε ρωτά, αν ήταν το 17, δεν ήταν τότε είναι ΠΟΕ. Ξέρω τι ακούω, θες να το ξαναβάλω και θα ακούσουμε. Δεν έχω πρόβλημα. Είναι θεωρώ λοιπόν ότι ήταν πλασματικός ο προϋπολογισμός που υποβλήθηκε τότε όταν έχουν 20.000 απόκληση στο ταμιακό μέσα σε 4 μήνες. Κυρία Βασιλοπούλου, με 20.000 προϋπολογισμό που είναι το νομικό πρόσωπο, πώς μπορεί να είναι πλασματικό. Μα εσείς το κάνατε το 25 ότι ήταν το ταμιακό και βλέπετε 20.000 ήταν το προϋπολογισμό. 20.000 προϋπολογισμό. Μανώλη, σε παρακαλώ. Όχι, να συνεχίσουμε. 20.000 προϋπολογισμό με 25.000 ταμιακό υπόλοιπο. Όχι, δεν είναι. Γιατί ήταν 10.000. 10.000 είναι έκτακτη επιχορήγηση από το Ίδρυμα Μωραήτη, το οποίο ήρθε το Δεκέμβριο. Έρχεται 31 Σεπτεμβρίου. Πάντα, κάθε χρόνο. Θεωρώ ότι αυτό ο προϋπολογισμό που έγινε με αυτό το υπόλοιπο είναι πλασματικό. Αυτό θέλω να πω. Ο κύριο. Τι να πω, ο κύριο Καφάκη. Ο κύριος Καπάκης, έχει το λόγο. Εντάξει. Ωραία, λοιπόν, ψηφοφορία, κυρία Πετρομίδα. Ο κύριος Καπάκης, δεν σε πρόκειται. Κυρία Πολίδη, αλήθεια, εσείς είσαι σίγουρος εδώ, αλήθεια. Είναι δημιουργικό. Το ξέχασα. Ο κύριος Καπάκης. Η κυρία Βονίκα και μαμά, τι είπατε. Ναι. Τι κάνατε. Ό,τι πει πρόεδρε. Το ψηφίζετε. Γιατί δεν προσεχούμε ήδη τα χέρια του κοινωνικού. Δεν λαμβάνω πια στο σύνολο. Ορίστε και την αρχαία, εσύ. Όχι. Το κύριο κύριε Μαρία. Όχι. Ναι, ναι. Ο κύριο Βιδάκης, η κυρία Καπάκης. Ψηφίζει το κύριο Καπάκης. Θέλει να πάρει στο λόγο του Καπάκης. Ψηφίζω και κάνω. Ωραία. Ωραία, όταν τα... Κύριε Καπάκη, είπα το χείρι. Όχι, να τρέχει τα εγγύρια. Κύριε Καπάκη, δεν το ψηφίζω γιατί δεν μιλάω. Πάμε, πάμε, πάμε. Δεν είμαι έτσι, καλώς. Χρειάζεται και τώρα. Λοιπόν, παιδιά, θα δούμε στο 10ο θέμα. Χορήγηση άδειας παραγωγή προσιτή υπαίθριο εμπορή. Ποιος είναι. Ποιος είναι.
Συνολικού μήκους
3.260 μέτρα του Δήμου Άνδρου, συνδέουν οικισμούς του Δήμου με γεωργικές και κτηνοτροπικές μεταρρύξεις. Αυτό δεν προσδιορίζεται. Βλέπω εδώ δύο σχετικά τα οποία δεν μας τα έχετε δώσει, τα οποία αφορούν έγγραφα αλληλογραφία του Δήμου. Είναι τρεις μελέτες για μία. Είναι τρεις μελέτες συγκεκριμένες για τρεις δρόμους. Είναι πολύ συγκεκριμένα. Θα μπορούσαμε εμείς να ξέρουμε ακριβώς. Και μάλιστα, εμείς θα σου πω παρακάτω. Δεν ξέρω αν θα μιλάτε. Λίγο να σας πω. Παρακάτω έχουμε ένα θέμα που λέει τροποποίηση της πρότασης έφεξης. Αυτής που λέμε τώρα. Τι είναι με τροποποίηση. Να πάμε να προσθέσουμε στο άλλο. Να βάλουμε μια στα χρήματα αυτά τα 800.000 που είναι αυτές οι τρεις έτοιμες μελέτες, μπορούμε εμείς να πάμε και να προσθέσουμε και άλλη μελέτη για δρόμους, για αγροτική οδοπία. Και μια είναι του Χάρακα, που είναι έτοιμη μελέτη εκεί, απλά δεν είχε κάποιες αυτές και είναι συμπτώσεις να γίνει. Εκεί λοιπόν μπορούμε να προσθέσουμε και άλλα, γιατί εκτός που δεν είναι τέτοιες, που σίγουρα μπορούμε να πάμε και από τόσους δρόμους. Αυτά όσον αφορά την οδοπία, τι αφορούν συντήρηση του ασφαλτόστοση σε υπάρχον προγραμματόδρομο. Άρα δηλαδή το συνολικό μήκος θα είναι 3.200 μέτρα. Δηλαδή 3,5 χιλιόμετρα περίπου θα είναι ασφαλτοστάθηκα σε κομμάτινους δρόμους. Το οποίο δεν έχουμε δει ξέρω ποιοι δρόμοι. Πού είναι, για ποιοι δρόμοι είναι. Είναι ένα στο Μισοκυλώνα, είναι στο άλλο γράφιο κάπου, δεν θυμάμαι τώρα, Κουρταλή. Στην Κουρταλή. Νίκη. Νίκη, Κουρταλή. Είναι στο δρόμο Φελούκος Κουρταλή. Ναι. Είναι ο δρόμος που πάει από το Λιμιώνα και στο Κουμάρι, οι τρεις. Και η καινούργια μελέτη που λέμε. Πού είναι η καινούργια, και η καινούρια λέμε να το τροποποιήσουμε και να εντάξουμε το Χάρακα. Το Ατένιο. Τα τέλη μετά τα χρήματα, μετά από τα σχέδια. Άρα καταβρύ. Είναι περίπου 800 μέτρα. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση. Ένα ακούω και δεν σας κατά το θέμα. Λοιπόν, συμφωνείτε. Ομόφωνα, το 15ο το θέμα. Κατάκελο. Κατάκελο. Λοιπόν, οκ. Πάμε στο 15ο. Για τη χωρίση συλλόγων εξειδίκευση πίστοση. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι. Θα σου πω, νομίζω ότι χρειάζεσαι κοπή λόγο. Το 15ο, είμαι στο 15ο. Επιχωρήσει συλλόγων εξειδίκευση πίστοση. Συμφωνείτε. Θα είπα ότι δεν στο Ατένιο. Θα και πει εδώ ήδη. Λοιπόν, πάμε στο 16ο. Ένδειξη πρότυπων εξωτερικού πίνακα για το έργο συμμετόχων του δρόμου στην Αλαμανιά τη Δημοτική Κοινότητα Δρόμου Κορκίου. Ανακυπακτικό πίνακα είναι. Είναι πολύ εύκολε. Δεν χρειάζεται. Παρακαλώ, τον κύριο Τυμιακό, αν θέλει να κάνει να ρωτήσει κάτι. Όχι, απλώς εκεί που έπεσε το συγκεκριμένο κομμάτι, δεν ξέρω αν ήταν μέλημα το κατοίκον. Για την Ιαλιά, αν ανοίξετε το πρόγραμμα, δεν καταγράφετε τίποτα. Πάντα συγκρούμε στις συμμετοσχόσεις των δρόμων, δεν έχω μία αντίρρηση σε αυτό. Αλλά εκεί που έπεσε το συγκεκριμένο κομμάτι, και οι κάτοικοι νομίζω ήθελαν να γίνει πάνω από τα σπίτια και κάτω από τα σπίτια, μπουραζέρι και πάνω μέσα, και έγινε προς το περιστεριόνα. Δηλαδή, θεωρούν ότι έπεσε σε λάθος κομμάτι. Δεν ξέρω αν ξέρει την αρχή. Δεν το γνωρίζω, τεχνική υπηρεσία έκανε την μελέτη, από εκεί πρέπει να σου. Μπορούσαμε να πούμε 130 μέτρα αυτά να πέφτουν μεταξύ των σαφιτιών για να μην έχουν το σκηνικό ή το καλοκαίρι. Υπάρχει και άλλη μια μελέτη. Υπάρχει και άλλη. Θα πέσουν τώρα με το συνοπτικό διαγωνισμό. Και τώρα πάνε εκεί που λε. Δημητρή, έπεσε το. Συγγνώμη, το πετώ έπεσε εκεί για προς καλύτερη χρήση για να βοηθάει και το χωριό τη Καφαριά. Γι' αυτό είπαν οι άνθρωποι να πέσει εκεί. Κατάλαβε για να βοηθάει και τα δύο χωριά. Και από εκεί που κάτω για να βοηθάει και τους καπαριανούς, γι' αυτό έπεσε εκεί. Ή να συνεχίσει να πέσει κι άλλο. Ο κύριος Καπάτσης το λόγο. Αλλά που συγκεκριμένα να μην πέφτει στο και το ήθελα. Ναι, εντάξει, αλλά λόγω
Εντάξει, δρόμο εκεί πέρα στο ήταν χειρότερο ο δρόμο. Κύριε Σκόπ, εντάξει, να προχωρήσουμε στα θέματα που έχουν πολύ. Λοιπόν, εντάξει, γίνεται, γίνεται. Πάμε στο 15ο θέμα. Το ποιο, το 17. Ναι, δεν έχω εισήγηση και δεν ξέρω τι λέει. Μισό που διαβάσω, εγώ το ξέρω. Εξηγήθηκε την πτώση για να πάνε σε πληρώσουν την μάθηση. Απλό θέμα είναι. Όχι, δεν είναι απλό. Δεν είναι απλό. Ποιε είναι οι εκδηλώσει και πόσα χρήματα είναι. Δημαρχέ, πρόεδρε, μα λέει να ψηφίσουμε τι εξειδικευμένε πτώσει για να πάνε χωρί να ξέρουμε ποιε είναι και πόσα χρήματα. Είπα το 10ο θέμα και θα περιμένω να μα πούν ποιε είναι οι εκδηλώσει. Γιατί να μην τι έχουμε να τι μελετήσουμε, δεν κατάλαβα. Εσύ όταν είσαι κοντά σε πρόεδρο, έπρεπε να ξέρει ποια θα κάνει έξω. Δεν το ήξερα, είναι τελευταία στιγμή. Πώ θα είναι. Κάπου κατά τα κουραστικό, ε. Για το Σάββατο, για ακούστε με. Παιδιά, ακούστε με. Το Σάββατο 27 Ιουλίου 2019. Γεύμα φιλοξενούμενων. Ενδεικτικό κόστος 645, ΦΠΑ. Για ποια εκδήλωση. Ορίστε. Για ποια εκδήλωση. Περίμενα να τη διαβάσω. Όχι, θα δώσω συγγνώμη, αλλά όταν δεν έχει εισηγήσει, να μην το φέρετε. Αφού δεν το ξέρεις και εσύ, είσαι πρόεδρος. Δεν ξέρουμε. 27 Ιουλίου. Εδώ λέει φιλοξενία ατόμων έχει δει πριν από μια ημέρα. 428 ΦΠΑ. 400 ευρώ, αυτά είναι ψηλοκράματα. Για ποια εκδήλωση ρωτάω. Δεν γράφουν παιδιά, παρατήρα να το κάνω. Φιλοξενούμε. Για να καλύψει το τελευταίο που λέω εδώ. Για να καλύψει φιλοξενία ατόμων στην άδεια στα πλαίσια εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Ιουλίου. Το Ιουλίου. Σε μια παρασκευή εδώ. Και το Αγίου Παρασκευή. 27 Ιουλίου είναι το Μαραβέγια που έχει ο Δήμο στην Αγγλία. Εντάξει, το Μαραβέγια. Εντάξει. Ωραία. Νομίζω ότι είναι κατανοητό. Κατανοητό να έχουμε μια καλύτερη. Νομίζω είναι για όλους. Ο Μαραβέγια ποιο είναι. Άσο Μαραβέγια. Ερχόμαστε, Μαρία, φύγει μου λέγοντα. Θα πεις πως σε κάνει ο Ιού ήταν θελή. Ήταν θελή. Τότε θέλει γεύμα. Για να σκεφτώ. Άψε εσύ ο Σιάννη. Περιμένει να μου πούσε και το άλλο ακριβώς ποιο είναι. Γιατί δεν κάνει. Φυσικά και κάνει. Τότε. Εννοείται τι κάνει. Επιβάλλει το που κάνει. Τι είναι το πρόβλημα. Το άλλο. Σημερομηνία. Πες μας σημερομηνία. Πες μας σημερομηνία. Δεν μπορεί να μην λέει. Ηχητική κατάσταση. 500 ευρώ. Φιλοξενία στο ίδιο το Μαριτάιν 240 ευρώ. Ψηλό πράγματα. Θα γίνει μια ημερίδα όπου ένα από του σύνεδρου είναι το άλλο Μαριτάιν Association. Είναι αυτή η αφιλιακή, το αφιλιακό σωματείο που έχει να κάνει με ανδριώτες οι οποίοι δουλεύουν στα αφιλιακά γραφεία στην Αθήνα. Και θα έρθουν εδώ στο καινούργιο συνεδριακό πρόγραμμα του Λυκείου, θα κάνουμε μια ημερίδα. Που θα έχει σχέση με την ναυτιλία, με την ναυτική ακαδημία στην Άδρα και με διάφορα πράγματα. Και στο πλαίσιο φιλοξενία στο Δήμο, στο παραθέτει ένα γύρο. Αυτό. Και επευκαιρία να σου πω για αυτό το καινούργιο συνεδριακό, το οποίο είναι πολύ χρηστικό, γιατί δεν φροντίζεται να έχει μια μόνιμη εγκατάσταση μικροφωνική και κάθε φορά που βαλάμε, νοικιάζουμε ένα καλό λεπτά. Εντάξει, όχι. Δεν μπορεί να βέβαια. Εντάξει, το καινούργιο δήμα. Συμφωνείτε. Πάμε στο... Πάμε στο 18. Εξειδίκευση πιστοσύνη. Κατανομή σάντα σχολείων έτου 2019. Αυτό το βλέπω εδώ μπροστά μου. Έχει πάλι σύγκριση. Όχι, όχι. Λοιπόν, μετά σαν ποτέρο εισηγούμαστε. Η κατανομή πίστοση 26.809,72 ευρώ για την κάλυψη δαπανότητα των επιχειρήσεων των σχολικών κτηρίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου. Στις σχολικές επιτροπές του Δήμου, σε βάρος του κοβίτου τάδι, λοιπόν, θα ακούσετε.
σχολική δομή στο βάθο τη εκπαίδευση. 18.809,32 ευρώ. Σχολική δομή, τετραβάτη τη εκπαίδευση. 8.000 ευρώ. Λοιπόν, εντάξει. Έχουμε άλλα τρία θέματα. Θέλω να επιτρέψετε να αποχωρήσω γιατί πραγματικά έχω κάτι που δεν μπορώ να το αναλάβω με την απάντηση. Απλά θα σας πω πριν φύγω το 24 θέμα που σας το είπα και προηγουμένως που λέει τροποποίηση της ένταξης για όσους δεν το άκουσα πριν που είπα για τα χρήματα αυτά αγροτικής οδοποιίας. Ενδεχομένως να έχουμε σε 10-15 μέρες άλλη μία έως δύο μελέτες για να εντάξουμε στην ίδια πρόταση άλλους δύο δρόμους. Εντάξει, αυτό αφορά αυτό η τροποποίηση. Μην σκέφτεται κάτι άλλο. Πριν φύγεις το 20, που δεν έχουμε εισήγηση, δημοπράτηση χώρο δημοτικής κοινότητας Βαρσίου. Ναι, δεν υπάρχει ούτε καν εισήγηση. Τι είναι αυτό? Δεν έχει εισήγηση δημοπράτηση. Είναι απόφαση της τοπικής, του τοπικού. Δεν έχουμε εισήγηση. Άρα, είναι για το Σεπτέμβριο. Πώς? Είναι για το Σεπτέμβριο το 30. Το θέλει για το Σεπτέμβριο. Όχι, είναι έκτακτο αυτό, δεν είναι τώρα σημαντικό. Μα δεν έχουμε εισήγηση. Είναι δημοπράτηση τριών μαγαζιών στο κέντρο τη Λά, ένα στο κέντρο. Γραφείο. Γραφεία. Ένα, δύο, και ένα στην κοινότητα μου πίσω. Και είναι τα σφαγεία, όπω μαζί. Τα δημοκρατικούν. Τα παλιά σφαγεία. Γενικίαση. Δεν είναι τώρα. Δεν προλαβαίνω αυτό. Θα πω σου λίγο. Γιατί πρέπει να το κάνουμε σήμερα και χωρίς εισήγηση. Συγγνώμη, μισό λεπτάκι. Άμα δεν θέλετε, κανένα πρόβλημα. Είναι απόφαση του τοπικού. Ναι. Δεν θέλετε πάλι. Δεν την έχω. Εισήγηση τι. Δεν υπάρχει εισήγηση. Είναι τρία στο κοινωνικό κατάστημα του Βαρσίου, αυτό το μακρόστονο. Έχει τρεις χώρους, οι οποίοι είναι ο ένας αποθήκη, ο άλλος το παλιό αγροτικό ιατρείο που είναι πάλι αποθήκη και κάτι τέτοιο. Αυτά μπορούν κάλλιστα να δημοπρατηθούν και να δικαιωθούν. Αυτό θα πάρει μια διαδικασία τουλάχιστον. Θα πάρει μια διαδικασία τουλάχιστον 8 μηνών, λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, και το παλιό ψαλάδιο που είναι το παλιό σφαγείο εκεί πέρα, το οποίο ερημώνει και είναι χωρίς καμία χρήση. Είναι έσχομαι για το Δήμο. Δεν θέλετε, μην το προχωρήσετε. Δεν είπαμε, δεν θέλετε, δεν έχουμε εισήγηση. Στην είπα τώρα την εισήγηση μόλις. Είναι απόφαση τοπικού συμβουλίου. Θα το γραφήσω ούτε την τοπικού έχω. Πώς θα γίνει, γιατί γιατί εγώ. Δεν ξέρω τι θα κάνετε, εγώ παρακολουθούμε. Και είναι κάτι εξακολούθηση. Για δύο θέματα, ένα μήνο, για δύο θέματα θα αξιολογήσω. Να το πάμε έτσι. Να μην είναι. Δεν είναι. Λοιπόν, το 18, σαν τα σχολεία. Ομόφωνα είσαι ένα σχολείο. Ναι. Το 19, χωρίς άδειας, ζωή του ορκήματος. Τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Καροτσέλης, καροτσέλης. Λοιπόν, προχωρούμε. Το 19 ομόφωνα. Ομόφωνα. Πάμε. Στο 20, δημοπράτηση χώρων δημοτικής κοινότητας Βαρσίου. Εγώ δεν έχω εισήγηση και δεν το ψηφίζω. Έτσι τα γράψετε. Ο κύριος Σαπάκης. Εάν μας λέτε ότι η εισήγηση είναι αυτή η συγκεκριμένη, να ρωτήσω κάτι. Ποιο είναι το επίγον? Το επίγον ποιο είναι το Δημαρχείο, αυτό που ήρθε στο Συμβούλιο σήμερα. Έχει πάρει το τοπικό Συμβούλιο απόφαση. Ποιο είναι το επίγον? 5 χρόνια δεν έχουμε εκπαιδευτεί τώρα. Ποιο είναι το επίγον? Γιατί ήρθε, δεν καταλαβαίνω. Το δημοτικό μπορεί να πάρει και δεν απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μετά τις εκλογές μπαίνουν μόνο τα επίγοντα. Ποιο είναι το επίγον σε αυτό? Θεωρείται ότι είναι επίγον. Εγώ νομίζω πρέπει να αναβληθεί. Πρέπει να αναβληθεί. Πρέπει να αναβληθεί. Ας τα αναβάλω. Κανένα πρόβλημα. Ομόφωνα. Ομόφωνα αναβολή. Τα ασφαλεία να ότι έχουμε το ζητήσει. Τα ζητήσει είναι εξαιτήρια για το ΛΑΕΚ, το όνος πάρει. Για πότε? Για το καλοκαίρι τώρα. Το έχουμε δώσει. Εδώ είναι το μοσάτσι. Το έχουμε δώσει το μοσάτσι.
είναι το χρόνο, δεν έχει κανένα έσοδο από την λοιπόν, και είναι θέμα τη επόμενη συζήτηση. Εντάξει, τα αφήνουμε. Ωραία, κατά πλειοψηφία. Αναβολή κατά πλειοψηφία. Ποιο διαφωνεί με η κοινωνία ψήφισε να συζητηθεί. Δεν είναι πρόβλημα, ήταν στην εμπειρία. Και το τελευταίο θέμα, νομίζω. Δεν είναι πρόβλημα, ήταν στην εμπειρία για την εμπειρία. Το τελευταίο θέμα, να ακούσετε. Εμείς πέντε ξαφέρετε. Δεν είναι το τελευταίο θέμα. Δεν είναι το τελευταίο θέμα. Καμία εμπειρία. Δεν είναι το για να καταλάβω. Το γνωστό θέμα στην διαφορά. Είπαμε ο κύριος Μιαχώδης δεν είναι. Μειοψηφία η κυρία Μαμάρη. Καταμετρήσατε. Όχι μόνο. Νομίζω θέλω να συζητηθεί. Ο κύριος Καπάκης για το ίδιο στο θέμα. Για ποιο λόγο πήγε στην ημερησία αυτό, πού είναι το τι. Αυτό πρέπει να πληθεί γιατί δεν είναι ακριβώ. Δεν έχουμε στην ουσία. Δεν παρακάμπτουμε κάποιο τοπικό. Κύριε Παρτέρα, πάμε εμεί στη διαδικασία. Λοιπόν, έχει κάτι να κάνει ερώτηση γι' αυτό. Όχι, γιατί έχει πει στην ημερησία. Η ερώτηση έχει πει στην δεν έχει σχέδιο. Το συμβούλιο μετά τις εκλογές δεν μόνο τα επίγοντα. Αφού πούμε εδώ μια κερδία από την κομμάτια του έξι θα κυρώσει. Δεν προκύπτει το επίγοντα. Άμα δεν προκύπτει το κατεπίγο, θα κυρώσει. Δεν προκύπτει. Ας τα κυρώσει από την κομμάτια. Δηλαδή θα λέμε εγώ να μα το έχεις εσύ πριν και το αναβάλεις. Τώρα τι γίνει στιγμή. Το τοπικό πήρε μια απόφαση. Το τοπικό πρέπει να είναι. Λέμε λοιπόν, είναι σαν τη σκοπορία. Να το βάλουμε στην σκοπορία. Δεν υπάρχει όμως το επίγον. Μετά τις εκλογές. Μετά τις εκλογές, τα θέματα που πέφτουν οι πολιτικοί είναι μόνο αυτά που έχουν κάνει. Μετά τις εκλογές έχουμε 2,5 μήνες. Κύριε Ταπάκη, συγγνώμη. Έχουμε 2,5 μήνες. Μισό λεπτό. Όχι, δεν πέτσα μόνο. Αλλά μόνο δεν είναι τίποτα τελείω. Μισό λεπτό. Εγώ κάνω μισό λεπτό. Είναι. Αυτοί που ψηφίζουν να μην αναπληθεί, να μου δικαιολογήσουν για ποιο. Γιατί εγώ δεν μπαίνω στην ουσία. Λέω ότι αυτό δεν προκύπτει το επίγον. Αυτό λέω. Πέστε μου εσείς, εσύ δεν θα συζητηθεί, για ποιο λόγο. Εσύ λες δεν προκύπτει το επίγον. Εμείς λέμε ότι αυτό το θέμα πρέπει να συζητηθεί διότι η Δημοτική Αρχή τελειώνει 31 Αυγούστου. Η Δημοτική Αρχή 5 χρόνια και δεν τα έχει νοικιάσει 5 χρόνια να έχει κρατήσει τώρα το επίγον. Για κάποιους λόγους δεν νοικιάστηκε. Ωραία, αυτό είναι η επιτυχία. Εγώ το σεβαστώ επί της ουσίας. Τώρα όμως, κακώς που μπήκε στην υπηρεσία σας. Λοιπόν, το κακώς θα αποφασίσουμε να καλαμούσω. Να καλαμούσω. Λοιπόν, η κυρία Πόλη στη αναβολή μας είναι κυρία. Ο κύριος Κόπουλας είναι κυρία. Η κυρία Αναβολή. Η κυρία Πόλη. Ο κύριος Νακόλης. Να συζητηθεί. Η Μαρία. Ο κύριος Καμπάκης. Αναβολή. Ο κύριος Λιδάλλας. Να συζητηθεί. Να συζητηθεί. Πώς είμαστε. Άρα και ο κύριος Κομμάτου, τον εξέχασε. Είχε ο Κοντώπης, εσύ. Ναι, ναι, κανονικά. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Κάτσε, έχω μάλλον εδώ. Εγώ εισηγήθηκα την αναβολή του θέματος επειδή ακριβώς δεν προκύπτει το επίγον και θα διεκδικήσω και την ακύρωση της συγκεκριμένης απόφασης. Της απόφασης να συζητηθεί έτσι. Έχουμε τώρα. Την αμμότερης απόφαση. Την αμμότερης απόφαση. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Εγώ μισό λεπτό είναι. Τα καλύτερα στο διάλογο. Λοιπόν, από τη στιγμή αναπτυχθεί η απόφαση που δεν πρέπει να είναι.
η απόφαση του τοπικού συμβουλίου λοιπόν θα καταψηφιστεί έτσι. Κυρίε και κύριοι, συγγνώμη, τη στιγμή για αποχωρήσει του κυρίου Μακαβέρα, η εργασία του καθήκοντα δυνάμει θα είναι ο κύριο Πέτρο. Ο τύπος Τι θα γίνει, εγώ αυτό λέω, βάζει να έχω παραστήγημα.